η σημερινή εκπομπή είναι μια καθαρά γυναικεία υπόθεση. Και έχουμε τις πιο γλυκές και ωραίες καλεσμένες. Λοιπόν, η κυρία Μαντά κοιτάει λίγο περίεργα τις παντόφλες μου. Είναι παπούτσι η παντόφλα. Δεν τους φαίνεται. Τι, είναι δεν τους φαίνεται, τι. Μα δεν τους φαίνεται, Χρυσή μου. Ότι είναι παπούτσι ή ότι είναι παντόφλα. Ότι είναι παπούτσι. Α, είναι τρελό τρέντ, έτσι. Τρελό τρέντ. Επίσης αυτό το να με πούνε γλυκιά. Γιατί? Δεν μου έχει ξανατύχει. Έχετε πάρει. Έχετε πάρει. Είναι δεν σε ξέρουν καλά. Γι' αυτό. Λοιπόν, Λένα Μαντά, Κλέρι, Θεοδόρου, δύο πολύ καλές φίλες που γράφουν μαζί, γράφουν παρέα. Σωστά. Τελείως. Ναι. Δίδυμο επιτυχίας. Φωνικό δίδυμο. Φωνικό. Λοιπόν, καταρχάς να σας ρωτήσω κάτι. Πώς μπορούν να συνυπάρχουν δύο γυναίκες? Έχετε περάσει από όλα τα στάδια, έχετε δαρθεί, έχετε τσακωθεί, έχετε κάνει μούτλα? Όχι. Η μία στην άλλη. Περίμενε, παιδί μου, σκέφτομαι. Όχι. Πλούστατο. Ποτέ. Δεν έχετε τσακωθεί για το παραμικρό? Όχι. Κοίτα, καμιά φορά για το τι θα φάμε παίζει, αλλά ως εκεί. Ναι, γιατί ευθυνείς το μυαλό, είναι εκεί, δεν τη φαίνεται. Λέει, λέει να μαντά για την Κλέρι Θεοδόρου. Ναι, αλλά το μυαλό της είναι μονίμως το τι θα φάμε. Βέβαια, ευθυνείς είναι το μυαλό, εγώ μόλις πάω τρώω. Δεν είναι καλό αυτό σαν συνδυασμός, αλλά σε γενικές γραμμές ναι. Μόνο πάμε αυτό. Στην ιστορία σας. Πώς γνωριστήκατε? Οχ, κόκκινη, κλωστή, δεμένη, στην ανέμη, τυλιγμένη. Ναι, άκουμε τώρα πώς γνωριστήκαμε. Είναι λίγο περίεργο το πώς γνωριστήκαμε, για να λέμε. Μοιραίο, μοιραίο. Μοιραίο, καρμικό, δεν ξέρω. Δέχτηκα κάποια στιγμή μία πρόσκληση από μία συγγραφέα. Να πάω σπίτι της για φαγητό και θα ήταν κι άλλες συγγραφείς εκεί. Εγώ τώρα που με βλέπετε έτσι, πιο αντικοινωνική πεθαίνεις. Δεν τα θέλω αυτά. Ναι. Α, δεν σας φαίνεται. Το ξέρω. Μιλάω πολύ καλά. Ναι, γιατί είναι πολύ επικοινωνιακή. Ναι, όχι, 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 όχι. Είναι αντικοινωνική. Καταρχήν, συγγνώμη, το χρονικό πλαίσιο που γίνεται αυτό είναι. Έχουν, είναι πέντε χρόνια πριν. Okay. Πέντε χρόνια πριν. Εσείς έχετε γράψει τα βιβλία σας. Εγώ, ναι, ναι, ναι. Και η Κλέρι τα δικά της. Και η Κλέρι τα δικά της. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο είπανε. Και δέχτηκα αυτή την πρόσκληση. Ήξερα ότι θα είναι κι άλλες συγγραφείς εκεί. Ήξερα ότι θα είναι η Κλέρι, την οποία Κλέρι. Δεν γνωριζόμαστε. Όχι, προσωπικά. Όχι, εγώ είχα διαβάσει το πρώτο βιβλίο που είχε εκδώσει τότε με τον ψυχογιό του, είναι Απικία της Λύθης. Και μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Άντε, λέω να πάμε. Και πήγαμε. Καλά, δεν μου είπε τίποτα στην αρχή. Λίγο ξινή μου φάνηκε. Ναι, μόνο η αυτό είναι... δεν είναι η κοπέλα. Όχι, όχι, θα σου πω είχα γιατί. Είχα παγώσει. Ναι. Δηλαδή, ναι, είχα ψαρώσει, το ομολογώ. Γιατί σκέψεις τώρα, εγώ δεν είχα διαβάσει ένα βιβλίο της πιο πριν, εγώ είχα διαβάσει πολλά βιβλία της πιο πριν. Και ξαφνικά βρίσκομαι στον ίδιο χώρο που με πιάνει αυτό το γκου-γκου-γκου. Θέλω να πω κάτι, αλλά δεν μου βγαίνει, δεν αυτό. Οπότε έχω κάτσει καημένη σε την γλάστρα σε μια γωνία. Χαμογελάω ευγενικά, μεν. Αλλά από την άλλη, εντάξει, εγώ όταν νιώθω και αμήχανα, βγάζω και κάτι ξινό, είναι η αλήθεια. Κάτι. Τέλος πάντων. Κάτι πολύ ξινό σε λεμόνι. Έλα. Ναι, μα όχι, Χρυσή μου γυναίκα, αφού ήσουν ένα ζαμπαγοκολόνα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, σου άρεσε, μ' αγάπησες, πες. Στην αρχή όχι. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτή η φιλία πραγματικά το έχω πει και μ' αρέσει έτσι όπως το έχουμε τοποθετήσει. Ήταν γραμμένη στα άστρα. Ναι, αλλά τι ωραίο, τι γλυκό. Ήταν γραμμένη στα άστρα. Άρα αντιπαθιέστε και μετά πώς ξανασυναντιέστε? Όχι, δεν αντιπαθιόμαστε. Εγώ απλά λέω. Ούτε κρύο ούτε ζέστη, εν πάση περιπτώσει. Σαν βλαμμένο λίγο το κοριτσάκι. Ναι, ναι. Σαν... Και τι έγινε μετά εκεί, ελήφθηκε ο πάγος. Εκεί όμως. Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε. Κοίτα, μετά από 2-3 ποτήρια κρασί αρχίζω και μιλάω περισσότερο. Ναι, άρχισε, κάπως... ναι. Και ξέρεις τι έγινε, μετά άρχισαν οι προσκλήσεις. Οι άλλες συγγραφείς, ελάτε και στο δικό μου σπίτι. Οπότε οι πρώτες μας 2-3 φορές ήταν σε τέτοιες μαζόξεις συγγραφέων. Εγώ άρχισα να χαλαρώνω. Αυτή άρχισε να χαλαρώνει. Ναι, παράλληλα. Είναι αυτό ρε παιδιά, είναι η χημεία. Καταλαβαίνεις ότι κάτι υπάρχει εδώ πέρα. Όταν ήπιαμε πρώτη φορά καφέ. Μαζί. Οι δυο σας πια. Οι δυο μας πια. Εκεί ανοίχτηκαν πολλά θέματα. Είδαμε ότι είχαμε μια πολύ παρόμοια ιστορία σχεδόν. Αλλά με διαφορετική πορεία από εκεί και μετά. Όταν δύο γυναίκες πρωτοπίνουν καφέ, μοιράζονται τα σώψυχά τους. Λένε τις αλήθειες τους. Αλήθειες λέγαμε. Αυτό εκτίμησα στην Κλέρι. Η Κλέρι είναι της αλήθειας. Δεν ξέρει. Εγώ τη λέω χαϊδευτικά φράου. Είναι Γερμανιδούλα, δεν είναι. Εγώ από την πλευρά μου με τη διθενιά δεν τα πάω καλά ούτως ή άλλως. Έχω μια φυσική απέχθεια. Οι πρώτες φορές ήταν πολύ γλυκές. Βγήκανε βασικά πρώτα τα συγγραφικά, η κριτική και όλα τα
της μιας για την άλλη και όλα. Μετά γνωρίστηκαν οι άντρες μας, που επίσης τα πήγανε καλά. Και αυτό σημαντικό, ήταν πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Πολύ σημαντικό. Ναι. Πολύ σημαντικό. Καλά, ο δικός μου η αλήθεια είναι δύσκολα να... Είναι πολύ ανοιχτό σαν να είναι το ακριβώς αντίθετο πράγμα. Ο δικός μου πάλι όχι. Ο δικός της πάλι όπα, πα, 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 με τίποτα. Αρχίσαμε λοιπόν να... Να κάνετε παρέα και σαν να ζευγάρια. Πυκνώ, ναι, και σαν ζευγάρια. Βέβαια αυτό... Σαν παράνομα ζευγάρια. Σαν παράνομα ζευγάρια, να ξέρετε, διότι δεν το λέγαμε πουθενά. Δεν θέλαμε να βγει παρά έξω ότι κάνουμε παρέα. Σε κανέναν. Αυτό είναι λόγω του κύκλου της δουλειάς. Λόγω του κύκλου της δουλειάς και αυτό το ήξερα εγώ ότι έτσι έπρεπε να γίνει για να προστατεύσω την Κλέρη. Γιατί όχι ότι τα απέφυγε τελικά, το οστικό κύμα τη χτύπησε μετά. Ναι, γιατί αρχίσανε τα σχόλια που φτάνανε στα αυτιά της και εγώ το ξέρω, εγώ τα ξέρω πριν υποθούν. Ναι, εντάξει, πλεύρισε τη μαντά, θέλει να γίνει η κυρία. Δηλαδή, εγώ τα ξέρω αυτά που να σας ρωτήσω κάτι, οι σύζυγοί σας με τι ασχολούνται? Ο δικός μου είναι συνταξιούχος. Τι είναι ο δικός, δεν θα το μάθω ποτέ, δεν είναι. Είναι πολύ καλός υπολογιστής. Ασχολείται, ναι, με υπολογιστές, είναι σε μια εταιρεία και έχει αναλάβει το IT. Παλιά πριν γίνει συνταξιούχος, κύριε Παντέλη. Ο Γιώργος ήταν, είναι αυτό που λέμε κλεισοσπίτης και ρημοσπίτης. Κλεισοσπίτης. Ναι, με την έννοια ότι είχε κάνει πάρα πολλές δουλειές. Πολυτεχνίτης, πολυτεχνίτης, ναι, καλά, ναι. Είχε κάνει πάρα πολλές δουλειές ο Γιώργος. Είχε επιχειρήσεις βασικά. Μετά πέρασε στο εκδοτικό κομμάτι, στο στυλ των περιοδικών, αλλά για διαφημιστικούς λόγους μόνο. Μετά έπαθε ένα μεγάλο πρόβλημα με την καρδιά του, οπότε βγήκε στην σύνταξη και γι' αυτό και είναι συνταξιούχος. Πάντως φανταζόμαστε ότι είναι μεγάλοι υποστηριχτές των δουλειών σας, έτσι δεν είναι? Ναι. Γι' αυτό συνεχίζουν και ζουν. Μια χαρά, δεν είναι θέμα. Λογικά σας δίνουν χώρο, γιατί αυτό θέλει πολύ χώρο. Πολύ. Έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ. Δηλαδή ξέρουν ότι τώρα είναι η ώρα της κοινής συγγραφικής ησυχίας. Πρέπει να τους πούμε για το πώς γράφουμε το καλοκαίρι. Ω, ναι. Ναι, λοιπόν, τη γυναική υπόθεση και το ένα και το δύο τα έχουμε γράψει καλοκαίρι στη Τζιά, που έχω εγώ σπίτι. Με τη Λένα καθόμαστε σε ένα καναπέ δίπλα-δίπλα, η καθεμία με το λαπτοπάκι της αγκαλιά, τα στόρια κλειστά να μην βλέπουμε τη θάλασσα έξω, να μην υπάρχουν παρεμβολές, και γράφουμε μανιωδώς. Σε κάποια φάση λοιπόν ο Γιώργος κάθεται έξω στην αυλή, ο Γιώργος είναι ο άντρας της Λένας, ο δικός μου δουλεύει από το σπίτι οπότε είναι μέσα, όμως κάνουν διαλύματα, βγαίνει η θαλάσσης έξω, έρχονται να μας μιλήσουν, οπότε εμείς είμαστε και δύο. Εσύ όχι τόσο ευγενικά, Ελένα, πετά ένα σκάσμο. Αν αρχίσουν να μιλάνε μεταξύ τους. Είμαι πολύ δημοκρατική, εγώ, ναι. Δεν μου φαίνεται. Εγώ είμαι. Ναι, αυτό το σουτ τη Κλέρη, ναι. Αλλά δεν έπιανε. Οπότε... Γι' αυτό. Μα συγγνώμη, δεν φταίω, Χρυσή μου. Δεν ακουγόσουν. Ενώ το σκασμό, τι ωραία τα ακούγανε. Οι άνθρωποι είναι... έχουν περάσει διακοπές σε άκρα του τάφου σιωπή. Τίποτα, ναι, ναι. Κιχ. Ναι. Κοίταξε. Είναι δρόμο διπλή κατεύθυνση αυτό. Πρόχνει θάλασσα, έχει πρόξει κάποιο άλλο θάλασσα για σένα πιο πριν. Είναι, πάει και έρχεται αυτό, δεν είναι κάτι. Είναι μια κοινή πορεία. Εγώ είμαι 40 χρόνια με τον άντρα μου πια, αλίμονο. Και σίγουρα ξέρει ότι όταν γράφουμε δεν σηκώνω και πολλά πολλά. Είναι φαν των δουλειών σας, η σύζυγή σας? Είναι η πρώτη αναγνώστη, ναι. Και ο δικός της και ο δικός μου. Και είναι αυστηροί αναγνώστες ή τους αρέσουν όλα? Ο δικός μου είναι χάχας λίγο, για να είμαι ειλικρινής. Αγαπάει πάρα πολύ τα πάντα. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε και πολύ σίγουρες. Άρα ο δικός σου... Ο δικός μου όχι, ο δικός μου είναι άστα να πάνε. Σου έχει κάνει διόρθωση που πραγματικά σε βόηθησε πάρα πολύ? Ναι. Ή να σου αλλάξει και να σου βάλει ήρωα, λέω τώρα. Όχι, όχι, όχι. Είσαι τέτοιο σημείο παρεμβολή. Όχι, όχι, όπα. Με βλέπεις, όπα. Αλλά σε κομμάτι το ότι ας πούμε υπάρχει ένα λογικό κενό ή αυτό δεν θα μπορούσε να στέκει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ναι, βέβαια ο καημένος είναι πολύ προσεκτικός όταν το λέει, γιατί ξέρει, φτάνει το φρύδι στη ρίζα των μαλλιών. Τον ακούω πρώτα πολύ μουτρωμένη, μετά δεν λέω τίποτα εκείνη την ώρα, εννοείται. Μετά το ξανακοιτάω και λέω, ναι μωρέ, δίκιο είχε. Βέβαια δεν το λέμε ποτέ, το διαβάζει όταν εκδοθεί το βιβλίο, ότι ναι, το έφτιαξε, εντάξει. Πάμε σε άνω τελεία και σε λίγα λεπτά με Ελένα Μαντά και Κλέρη Θεοδόρου, εδώ στα Κακά Κορίτσια. Λοιπόν, Λένα Μαντά και Κλέρη Θεοδόρου, Κλέρη Θεοδόρου και Λένα Μαντά, μαλώνετε ποτέ για τη Μαρκίζα? Άκουσε με λοιπόν, γιατί τώρα ετοιμαζόμουν να, ξέρεις, να... αυτό το Λένα Μαντά Κλέρη Θεοδόρου, Κλέρη Θεοδόρου και Λένα Μαντά, δεν υπάρχει λόγος να το χρησιμοποιείτε. Όποια θέλετε πείτε πρώτη, δεν παρεξηγείτε. Οπότε λέει Μαντά, λέγε το Λένα Μαντά πρώτο και είμαστε μια χαρά. Όχι, όχι, όχι. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια θέματα. Είναι στάρ.
η Λένα Μαντά, παιδιά. Διότι εγώ ακούω από όλους. Πρόσεξε τι θα πεις, εκτιθέμεθα. Ακούω από όλους. Είναι φοβερή τα βιβλία που πολλούνται σαν τα ζεστά ψωμάκια. Η σύμπραξή σας επίσης είναι επιτυχής. Πολλά βιβλία με επιτυχία. Για μένα, υπάρχει και ένα που δεν μην είχε επιτυχία. Εννοείται. Για μένα είναι η Λένα. Για τους άλλους είναι η Μαντά. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και εγώ θα συμπληρώσω ότι είμαι η Λένα εκεί που θέλω και είμαι η Μαντά όταν πρέπει. Ναι. Εγώ νομίζω ότι για τον κόσμο είστε η Λένα πάντως. Ναι, αυτό εκεί κυρίως. Για τις γυναίκες δηλαδή, γιατί νομίζω πιο πολλοί γυναίκες σας διαβάζουν. Δεν είναι μόνο αυτό. Στην Ελλάδα διαβάζουν πιο πολλοί γυναίκες. Ναι. Το αναγνωστικό κοινό, ναι, το γυναικείο είναι πιο δυναμικό στην Ελλάδα. Πολύ γιατί ρε παιδιά. Δεν ξέρω γιατί. Πάντως, κοίταξε, παλιά υπήρχε ένας οργανισμός που λεγόταν ΕΚΕΒΗ. Ήταν το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Από αυτό γινόντουσαν πάρα πολλές έρευνες και παίρναν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν πια. Γινόντουσαν στατιστικές μελέτες. Στις στατιστικές τότε λοιπόν, πρέπει να έχουν περάσει και 10 χρόνια που έχει κλείσει το ΕΚΕΒΗ, δεν θυμάμαι. Είχε βγάλει η τελευταία έρευνα ότι η Ελλάδα είχε ένα αναγνωστικό κοινό 8%, το συστηματικό μιλάμε, όχι αυτούς που θα πάρουν καλοκαίρι. Αυτούς που θα κοιμούνται με ένα βιβλίο στο κομωδίνο τους κάθε βράδυ. Αυτό ήταν μόνο ένα 8% παιδιά. Και ότι οι γυναίκες διαβάζουν πολύ περισσότερο όλα τα είδη της λογοτεχνίας από ότι οι άντρες. Οι άντρες είναι διαφορετικές οι προτιμήσεις τους, ίσως. Ναι, είναι διαφορετικοί γενικότερα οι άντρες. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάντως, οι άντρες που ξέρω εγώ που διαβάζουν, συζύγους φίλων μου, ας πούμε, ναι, έχω παρατηρήσει ότι διαβάζουν ιστορικά βιβλία. Πολλοί άντρες σε σχέση με πολιτική. Ναι, ναι. Και επίσης σε σχέση με φυσική. Δηλαδή, ναι, τη βιογραφία ενός φυσικού, λέω ένα παράδειγμα. Έχουν. Ή αστυνομικά. Ναι. Αυτό. Ναι. Έχω πέσει μέσα, νομίζω. Ναι, 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 ναι. Τα τελευταία χρόνια λίγο μπήκαν και οι γυναίκες. Ναι, στο παιχνίδι της ανάγνωσης. Και στο αστυνομικό, βεβαίως. Πολύ έχουμε θαυμάσια παραδείγματα. Κυρία Μαντά, πώς γίνατε συγγραφέας? Πώς έγινα συγγραφέας? Ναι. Σάμα τι ξέρω και εγώ. Τι νομίζεστε? Ξεκίνησε πριν. Πειραματικά πριν κάποια χρόνια. Πειραματικά όταν ήμουν στην Πέμπτη Δημοτικού. Ξεκίνησε. Από τότε γράφω. Με τι αφορμή στην Πέμπτη Δημοτικού, ας πούμε, ήταν το πρώτο? Ναι. Ήμουν παιδί χωρισμένων γονιών. Έμενα πάρα πολλές ώρες μόνη μου, γιατί η μητέρα μου δούλευε, ήταν μοδίστρα. Μάλλον φοβόμουν λίγο μόνη μου. Η πραγματικότητα, ξέρεις, εκείνα τα χρόνια, γιατί οι γονείς μου χώρισαν το 70. Εκείνα τα χρόνια δεν ήταν τόσο πολιτισμένα τα πράγματα. Δηλαδή, ένα παιδί βρισκόταν πραγματικά στη μέση ενός διαζυγίου. Άρα εγώ ήθελα κάτι να ξεφεύγω από τη δυσάρεστη πραγματικότητα. Ναι. Και διαπίστωσα ότι είχα μία φαντασία, εκείνη την εποχή δεν το διαπίστωσα, απλά είδα ότι μου άρεσε να φεύγει το μυαλό μου προς κάποια κατεύθυνση που δεν πονούσε. Και άρχισα λοιπόν να φαντάζομαι ιστορίες και να τις γράφω. Και μετά τελειώνοντας το σχολείο είχατε κάποια άλλη κατεύθυνση? Δεν σταμάτησα ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Μετά είχα τον εκβιασμό από τη μαμά μου, η οποία ήθελε ντε και καλά να με κάνει νηπιαγωγό. Πριν από αυτό όμως το είχε εντοπίσει μια δασκάλα, μια καθηγήτρια, κάτι να πει ωραία που γράφει στο παιδί? Όχι. Έγραφα, οι εκθέσεις μου ήταν πάντα λίγο περίεργες, πράγμα το οποίο το στενό σύστημα που πάντα υπήρχε, δεν είναι μόνο τώρα, απλά μου λέγανε είσαι εκτός θέματος, γιατί εγώ ας πούμε έγραφα χιουμοριστικά κείμενα, τα έχω φυλάξει κάποιες εκθέσεις μου. Κανένας δεν είχε πει τίποτα στους δικούς μου, αλλά τότε και να. Τώρα μιλάμε για δεκαετία 70. Σωστό. Ποιος ήξερε τι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όταν ζήτησα μία γραφομηχανή για να δακτυλογραφώ τα χειρόγραφά μου, η μαμά μου μου την πήρε. Γιατί μου την πήρε? Γιατί φαντάστηκε ότι θα ήταν πολύ ωραίο να μάθω γραφομηχανή που αν χρειαστεί να δουλέψω σε κάποιο γραφείο. Μέχρι εκεί έφτανε. Ναι. Εγώ όμως έσπασα τα χέρια μου στη γραφομηχανή. Την έχω ακόμα. Νταγκαντούγκα, τα έγραψα και δεν σταμάτησα να γράφω. Δηλαδή και στην εφηβεία μου ήταν νουβέλες, ήταν διηγήματα. Έκανα ένα διάλειμμα, αλλά πάντα η σχέση με το χαρτί και το μολύβι ήταν ερωτική. Και κάποια στιγμή βγήκε και το πρώτο βιβλίο, την πρωτοβουλία του άντρα μου, βέβαια. Έτσι, εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να το τρέξω σε εκδότες. Εκείνος δηλαδή. Εκείνος το πήγε ο ίδιος. Ναι, ναι, ο ίδιος. Το φωτοτύπησε, το έβαλε παραμάσκαλα και έπιασε. Απλά μου ζήτησε, μου λέει, σε παρακαλώ, μόνο γράψε μου σε ποιους εκδοτικούς οίκους θέλεις να πάω, δεν τους ξέρω. Εν τω μεταξύ, τότε είχαμε ένα ραδιόφωνο στα Βόρεια Προάστια που μέναμε και εγώ ήμουν εκεί, δούλευα. Ραδιοφωνική παραγωγός. Και διευθύντρια του σταθμού, διευθύντρια προγράμματος. Κατάλαβες τι φέραμε εδώ να μας φάει και τι δουλειά. Αλλά δεν τα ξέραμε. Ναι. Να κλείσουμε τη γόμη. Πόσο χρόνο έχουμε ακόμα?
Και είχα μία εκπομπή, εκτός της δικής μου της πρωινής, είχα μία εκπομπή μεσημεριανή που έκανε ανάγνωση βιβλίων, αποσπάσματα βιβλία και παρουσίαζε βιβλίο. Ο Γιώργος Μπον πήγαινε και τα έφερνε αυτά τα βιβλία. Ήξερε που να πάει σε ποιους εκδότες, σε ποιο τμήμα του εκδοτικού. Έπιασα λοιπόν, του έγραψε ένα κατάλογο, ψωνάρα η κυρία, μόνο μεγάλους εκδοτικούς οίκους δεν υπήρχε περίπτωση, και ένας από αυτούς το πήρε. Στο τηλεφώνη μαθαίνουμε όλη την ιστορία, το πήρε. Το πήρε, είστε, το πήρε. Σπίτι, το διάβασε. Το τηλέφωνο, ναι, 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 ναι. Είτε ήμουν στο σπίτι μου, μου πήραν τηλέφωνο, μου είπαν ότι ενδιαφερόμαστε να εκδώσουμε το βιβλίο σας. Από εκεί και μετά αρχίζει μια πονεμένη ιστορία, γιατί όταν είσαι πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας και μάλιστα αρχές δεκαετίας του 20, δηλαδή μιλάμε για το 2000-2001, ποιος σε γράφει, κανένας. Το βγήκε εξώφυλλο, μου άλλαξαν τον τίτλο, το εξώφυλλο δεν το είδα ποτέ, μονοτυπωμένο. Βγήκε το βιβλίο 15 Αύγουστο κοντά, που ούτως ή άλλως δεν βγαίνει, δεν υπάρχουν εκδοτικά. Τέλος πάντων, ήταν για να θαυτεί το βιβλίο. Μετά μου απέρριπταν κάθε βιβλίο που έστελνα. Η συγκεκριμένη λέμε τώρα. Ναι. Κάθε βιβλίο που έστελνα μου το απέρριπταν. Μου το απέρριπταν μέχρι κάποια στιγμή, γιατί αργώ να νευριάσω, αλλά άμα νευριάσω. Ποιος είναι το Θεό και το Θεό. Ναι. Μίλησα με τον Γιώργο, πήρε ξανά μανά τα βιβλία που μας κάνει ο Γιώργος και έτρεχε. Και έρχεται η στιγμή που με παίρνει τηλέφωνο της εκδόσης Ψυχογιός το 2004, αρχές Σεπτεμβρίου. Μεγάλο διάστημα. Πολύ. Τρία χρόνια μετά. Τρία χρόνια μετά, το οποίο εγώ έστελνα βιβλία τα οποία μου απέρριπταν. Και νευρίασα, γιατί το βιβλίο, το τέταρτο βιβλίο που είχα στείλει ήταν το Βάλς με 12 Θεούς, που το αγαπούσα πάρα πολύ. Και όταν μου απέρριψαν μέσα 20 μέρες και το Βάλς και βίδωσα, το πήρε ο Γιώργος και το πήγε. Μέσα σε αυτό ήταν η εκδόσης Ψυχογιός. Οι οποίοι με πήραν αμέσως σχεδόν τηλέφωνο. Και αυτή τη σκηνή θυμάμαι μόνο, ότι κατέβαινα, είχαμε αυτά τα τηλέφωνα, τα φορητά τότε. Και μου λένε τις εκδόσεις Ψυχογιός σας τηλεφωνούμε, και θυμάμαι κατέβαινα τη σκάλα του σπιτιού μου και κάθισα. Λέω ναι, θα θέλαμε να εκδώσουμε το βιβλίο σας. Ήμουνα, συγκρατήθηκα, δεν τζίριξα. Υπογράψαμε το 2004 το συμβόλαιο και 2005 βγήκε το πρώτο μου βιβλίο με τις εκδόσεις Ψυχογιός, που ήταν το Βάλς. Και μετά πια κάθε χρόνο από ένα βιβλίο. Πρέπει να χτυπάνε το κεφάλι του στον εκδοτικό πάντως. Το χτυπήσανε πολύ. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω και την Κλέρη Θεοδόρου, πώς έγινε συγγραφέας. Νομίζω ότι είναι μια παρόμοια βασικά πορεία. Τελικά όλοι όσοι γράφουμε ξεκινάμε από παιδιά. Εγώ βρήκα πρόσφατα μάλιστα κάποια παλιά μου έτσι, χειρόγραφα, που το ένα έχει τίτλο Μεθιστορία, γιατί προφανώς ήμουν πολύ μικρή για το Μεθιστορία, δεν μου έκανε κλικ. Και το άλλο ήταν το βιβλίο που δίνει λύση στα πάντα. Και είχε μέσα από το πώς να θεραπεύσει και εγώ δεν ξέρω τι, πώς να. Χρηστικό βιβλίο, δηλαδή. Ναι. Πότε το έγραψες, πες μου. Ήμουνα τεσσάρων. Τεσσάρων. Ναι. Άρα είσαι γράφε πριν πάει σχολείο. Ναι. Αλήθεια. Ναι, γιατί έχω μια μαμά φιλόλογο τρελή και παρανοϊκή, οπότε έγραφα από τότε που μπορούσα να κρατήσω μολύβι στο χέρι. Λοιπόν, έχει μια μαμά φιλόλογο και εκείνη είχε καταπιεί μια φιλόλογο. Α, έχουμε τέτοια στα γραψίματα. Μετά όμως, ενώ πάντα έγραφα, δηλαδή εμένα οποιαδήποτε και χαρά και λύπη, πάντα εκφραζόταν με γραπτό. Δεν είχε πάει ποτέ το μυαλό μου σε κάτι τέτοιο. Σπούδασα γερμανική φιλολογία, άρχισα να εργάζομαι σαν. Εξού και το φράου. Ναι, να τα λέμε αυτά. Άρχισα να εργάζομαι σαν καθηγήτρια, κάτι που δεν το ήθελα βέβαια ποτέ. Ήταν και εμένα η επιλογή της μαμάς αυτή. Εγώ ήθελα να σπουδάσω φωτογραφία. Αφού λοιπόν δούλεψα κάποια χρόνια, είπα ότι εγώ τώρα θα το κάνω. Πήγα, σπούδασα φωτογραφία. Μπήκα στον κόσμο των περιοδικών τότε, αυτόν τον μαύρο κόσμο μάλλον. Δούλεψα κάποια χρόνια σαν φωτογράφος, έφαγα τα μούτρα. Στα περιοδικά. Σε ποια περιοδικά δηλαδή. Από τα μαστορέματα. Μαστορέματα. Ναι, και το Έτσι Απλά και το Κόσμος και διάφορα περιοδικά τέλος πάντων. Τι μαθαίνουμε σήμερα. Ναι. Δουλεύοντας λοιπόν στα περιοδικά, έφαγα τα μούτρα μου κανονικότατα, κατάλαβα ότι θα πεινάσω, ξαναγύρισα να διδάσκω. Και το 2007... πέρασα μια μεγάλη περιπέτεια υγείας, έμεινα εκτός σχολείου για ένα χρόνο και τότε γράφοντας μανιωδώς, σε κάποια φάση κατάλαβα ότι πλέον δεν είχα σκόρπια χαρτιά στα χέρια μου, αλλά είχα ένα βιβλίο. Και λέω, ωραία, πάρα πολύ ωραία, και τώρα τι κάνουμε. Το στέλνω λοιπόν και εγώ τότε σε εκδοτικούς και εγώ είχα τις εκδόσεις Ψυχογιός, ήταν το μεγάλο όνειρο, γιατί όλα μου τα βιβλία, αυτά που μου άρεσε εμένα να διαβάζω, τα περισσότερα ήταν από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Το στέλνω με στρελή χαρά
Παίρνω μια ωραιότατη απορριπτική απάντηση. Ούτε έγινε αυτό που έστειλα. Αυτό έγινε το 2008 το έστειλα. Το 8. Έβλεπες όμως ότι η Μάντα έβγαζε βιβλία. Έλεγες, θέλω να γίνω κι εγώ. Δεν είμαι ζηλιάρα καθόλου. Καθόλου. Όχι. Όχι με ζήλια, με θαυμασμό. Με θαυμασμό πάντα, αλλά δεν έχω και τη τάση του να συγκριθώ. Δεν το έχω αυτό. Καθόλου. Λοιπόν, και βγάζω τότε το βιβλίο λοιπόν αυτό πρώτο σε ένα μικρό εκδοτικό. Δύο πολύ καλά παιδιά, γίναμε φίλοι, βγάλαμε και το δεύτερο βιβλίο. Έπεσαν πάνω στη κρίση, έκλεισε ο εκδοτικός. Εγώ παράλληλα του είχα πει από την αρχή, ήμουν απόλυτα ξεκάθαρη ότι εγώ να ξέρετε ό,τι βιβλίο γράφω, πρώτα θα το στέλνω στο ψυχογείο. Αν ο ψυχογείος μου λέει όχι, μετά θα το παίρνετε εσείς. Ωραία, εξηγημένη όμως, έτσι. Το δεύτερο βιβλίο λοιπόν, πραγματικά το στέλνω στο ψυχογείο. Δηλαδή είναι σαν να περίμενε, σαν να έχεις έναν άντρα και να λέει, εγώ θα χτυπάω όμως την πόρτα αυτού του γκόμενου, αν μου κάτσει, δεν θα γυρίσω σε σένα. Κοίταξε να δεις τώρα, αν έλεγα στον άντρα μου. Αν μου κάτσει ο Μπρατ Πιτ, δεν θα γυρίσει σε σένα. Νομίζω θα με καταλάβαινε τι κάνω. Τι διάολο. Για τον Μπρατ Πιτ. Όχι. Τέλος πάντων. Έχει πιο ωραίο. Λέμε τώρα. Ναι, βγαίνει το δεύτερο βιβλίο πάλι εκεί στο μικρό ανεκδοτικό. Και η απορριπτική όμως απάντηση που έχω πάρει τώρα από το ψυχογείο δεν είναι τυποποιημένη πια. Αυτό το ότι δεν μας ταιριάζεται και το εκδοτικό μας πρόγραμμα. Γιατί και γεια σας. Είναι πατέντα αυτό. Τώρα μου έρχεται μια απάντηση πιο προσωπική. Μου αναλύει τι προβλήματα είδαν στο βιβλίο. Ότι που δεν το κάνουν αυτό, ότι τους άρεσε όμως, ότι βλέπουν κάτι στην πένα μου και ότι θα ήθελα να διαβάσουν το επόμενο βιβλίο. Το επόμενο βιβλίο λοιπόν πραγματικά, η Απικία της Λύθης, το στέλνω πάλι στις εκδόσεις ψυχογιός, που αυτή τη φορά δεν μου στέλνουν mail, με παίρνουν τηλέφωνο. Ναι, να πούμε ότι όταν είναι να σε απορρίψουν, σου στέλνουν mail, άμα είναι να σε δεχτούν, σε παίρνουν τηλέφωνο. Ναι. Okay. Λοιπόν, πατέντα. Χτυπάει το τηλέφωνο, είναι άγνωστος αριθμός. Εγώ είμαι στο σχολείο. Ωραία, φίλε. Σε διάλειμμα. Σε διάλειμμα. Έχει ανάμεσα στα παιδιά. Και μάλιστα σε διάλειμμα στο χειρότερο σχολείο που έχω βρεθεί. Γιατί εγώ, σαν καθηγήτρια γερμανικών, πήγαινα σε 5 σχολεία για να συμπληρώσω ωράριο. Τι ήμουν... είναι το χειρότερο. Δεν θα το πω. Σε περιοχή περίεργη, δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Τα χειρότερα να ξέρεις είναι στις καλές περιοχές. Α, μάλιστα. Λοιπόν, και είμαι στο διάλειμμα. Έχω βγει από μία ώρα μαθήματος φρικτή και είμαι σε φάση ότι σκοτώνω άνθρωπο. Και χτυπάει το τηλέφωνο από νούμερο που δεν ξέρω. Θεωρώ ότι θα είναι κάτι ότι να μου πουλήσουν ρεύμα, πάροχος κινητής. Και το σηκώνω μια φωνή. Ναι. Και μου λέει, γεια σας, από εκδόσεις ψυχογείο σας παίρνουμε. Και μετά, ναι. Είδες πως γλυκαίνει. Ναι, λοιπόν, αφού δεν παράτησα το σχολείο να φύγω εκείνη τη μέρα στη μέση να πω, όχι, σε καταλαβαίνω. Ναι, και κάπως έτσι ξεκίνησε. Πήγα μετά στον εκδότη τον πρώτο και του το είπα. Και του το είπα μάλιστα έτσι νιώθοντας περίεργα, ναι. Και δεν θα ξεχάσω την αντίδραση. Πραγματικά, δηλαδή, σηκώθηκε, μαγκάλιασε, μου είπε πόσο πολύ χαίρομαι για σένα. Έλα, μπράβο. Απίστευτο όμως. Όχι, ήταν παιδιά, ήταν απίστευτο, πραγματικά. Και από τότε έχουμε μια εκδοτική οικογένεια. Την λέξη οικογένεια τη λέω και την εννοώ με όλη της τη σημασία που μας έχει αγκαλιάσει. Και νιώθω πραγματικά ευλογημένη. Που δεν είναι λίγο, γιατί εγώ ακούγονται διάφορα για τους εκδοτικούς γενικά. Δεν είναι καθόλου λίγο. Θα σου πω. Τα εκδοτικά δρόμενα τα τελευταία χρόνια είναι ζούγκλα. Θα σου πω ότι υπάρχουν τα τελευταία χρόνια πολλοί αλεξιτοτιστές του χώρου που αμαυρώνουν την εικόνα των εκδοτών των αξιοπρεπών. Όλοι θέλουν να γίνουν συγγραφείς. Παλιά. Όλοι, παιδιά. Όλοι, όλοι. Αυτό τι. Εσύ πώς το εξήγει, πώς το εξήγει. Παλιά όλοι θέλουν να γίνουν τραγουδιστές, Ναι, έτσι. Ηθοποιοί, μοντέλα, ξέρεις. Έτσι. Τώρα βλέπεις ότι υπάρχει μια μεγάλη τάση τα τελευταία χρόνια. Θέλουν να γίνουν συγγραφείς. Αυτό λένε. Αυτό που δεν λένε, αλλά υπάρχει στο μυαλό τους, δεν είναι θέλω να γίνω συγγραφέας, είναι θέλω να γίνω Μαντά. Να. Μάλλον χάλασα την πιάτσα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να κατακλείζονται οι εκδοτικοί και οι αποχειρόγραφα νέων συγγραφέων. Ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, οι απορρίψεις πέφτουν ευρωχή, τα περισσότερα κείμενα καλώς απορρίπτονται και υπάρχουν και οι εκδότες οι οποίοι βγάζουν αμοιβή χειρόγραφα. Δηλαδή, αυτοεκδόσεις. Είναι με λίγο ζούγκλα τα πράγματα. Όταν λοιπόν είσαι σε μια οικογένεια η οποία έχει αξιοπρέπεια, η οποία είναι πολύ τυπική και ενημερώνει τους συγγραφείς της για κάθε κίνηση που γίνεται και πωλήσεις και είναι όλα αυτά.
Και εσένα με αυτόν τον τρόπο σε αφήνει αδέσμευτο να δημιουργήσεις και να μην μπλοκάρει. Δηλαδή δεν έχεις να σκεφτείς κάτι άλλο. Κομμάτι και δεν έχεις να σκεφτείς κάτι άλλο. Εσύ έχεις να κάνεις με το κομμάτι που λέγεται βιβλίο, το μυθιστόρημά σου, και είσαι δέσμευτος. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν άλλοι και τα καταφέρνουν μια χαρά. Να ρωτήσω κάτι που σημαίνει ότι και μόνο η υπογραφή μαντά κάνει δεχτό το οποιοδήποτε κείμενο, ας πούμε, έχετε μια τέτοια ελευθερία. Α, ναι, πρόσεξε να δεις. Εγώ δεν κάθομαι, δεν επαναπαύομαι. Πάντα θα έχω το άγχος, πάντα θα λέω θα τους αρέσει το βιβλίο. Σαν προτάρα. Άρα στέλνετε το κείμενο και αγωνιάτε. Ναι, και εκεί χτυπάει κόκκινο. Και κάθε φορά που υπογράφω το συμβόλαιο, γιατί το συμβόλαιο είναι ένα βιβλίο πάντα, έχω την ίδια συγκίνηση σαν να είναι το πρώτο, γιατί θυμάμαι πολύ καλά όλα τα χαστούκια που είχα φάει πριν πατήσω το πόδι μου στο συγκεκριμένο εκδοτικό. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είναι γκαμίλα αυτά, δεν ξεχνάω. Ναι. Οπότε δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο. Υπάρχει βιβλίο που δεν θεωρήσατε καλό και δεν το δώσατε? Ναι, έχω κανένα δύο στο σιρτάρι. Έχω κανένα δύο. Αλλά ήταν πολύ πιο παλιά και τώρα που τα ξαναδιάβασα δεν είμαι εγώ πια. Γιατί ένας συγγραφέας είναι άνθρωπος, εξελίσσεται. Εξελίσσεται και η γραφή του μαζί με τον ίδιο. Εσείς, κυρία Θεοδόρου, έχετε κάποιο βιβλίο στο σιρτάρι? Έχω κείμενα στο σιρτάρι και έχω και πάρα πολλές ιδέες. Δηλαδή πράγματα που εν δυνάμει θα μπορούσαν να γίνουν κάποια στιγμή βιβλία. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ σπαστικιά σε αυτό, παιδιά. Εγώ, δηλαδή. Είναι πολύ βόλο, χρυσή μου γυναίκα. Την παίρνω τηλέφωνο, το μυαλό της, παιδιά. Τρέχει με ηλικιώδεις ταχύτητες. Αν κάτσεις να μιλήσεις μαζί της, θα σου αναβιάσει μπαμπαμπαμπαμπαμπαμπ 10 ιδέες για βιβλία. Κάτσε, κοπελά, να χαλαρώσουμε λίγο. Θέλω να ηρεμήσεις. Εγώ όπως τη βλέπω, γιατί δεν την ήξερα φυσιογνωμικά, νομίζω ότι πέρα από τη συνεργασία σας, θα ήταν πολύ καλή για παιδικό. Δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει αυτό. Η Κλέρη για παιδικό? Όχι, ε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, 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 όχι. Με τρόμο το βλέπω. Μην το συζητήσεις καθόλου. Δηλαδή, από εδώ τα παιδιά, από την άλλη μεριά η Κλέρη. 20 χρόνια στη σχολεία μέσα, έτσι να τα λέμε αυτά. Ναι. Δεν έμεινε τίποτα καλό μέσα της. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά με τις δύο κυρίες, Λένα Μαντά και Κλέρη Θεοδόρου, εδώ στα Κρακά Κορίτσια. Έχουμε δύο φοβερές συγγραφείς εδώ στα Κρακά Κορίτσια, Λένα Μαντά και Κλέρη Θεοδόρου. Θέλω να θυμηθεί το ρόλο της ως καθηγήτρια η Κλέρη Θεοδόρου και να μας πει, κυρία Λεμονιά, τώρα ελάτε να μας πείτε το μάθημά σας. Καθηγήτρια γερμανικών, είπαμε. Ναι. Για πες μου, έχεις διαβάσει? Όχι. Τώρα με αποστόμωσες. Τι όχι. Τι λένε, ναι. 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 Είσαι σίγουρη? Όχι. Δεν το πας καλά. Δεν το έχεις. Περίμενα, το κάνω εγώ. Έλα, πάμε. Έλα, πάμε. Λοιπόν, Έλενα, έχεις διαβάσει? Έχω προσπαθήσει και έχω διαβάσει. Τι εννοείς έχεις προσπαθήσει? Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα γιατί είχαμε καλεσμένους. Και εμένα πώς με απασχολεί αυτό ακριβώς? Κάνανε φασαρία και μένουμε σε ένα πάρα πολύ μικρό σπίτι. Είμαστε όλοι οι 5 άνθρωποι σε ένα κουζινάκι. Και γι' αυτό. Βασιλάκης Καΐλας. Ήσουν αυστηρή, Κλέρη, στο σχολείο? Κοίταξε να δεις. Όχι, δεν θα το έλεγα. Γελά, γενικότερα Ελένα. Έχω παρότι... ένα μαστίγιο στην τσάντα. Όχι, είχα πολύ καλή σχέση με τα παιδιά, η αλήθεια είναι. Και τα παιδιά τελικά είναι οι πιο αυστηροί κριτές. Δηλαδή δεν μπορείς να τους κοροϊδέψεις. Ξέρουν ακριβώς αν σέβεσαι τον εαυτό σου και αυτό που κάνεις και ξέρουν και ποια είναι τα όρια, αν τους τα θέσεις ξεκάθαρα εσύ από την αρχή. Δεν έχω υψώσει φωνή μέσα στη τάξη ποτέ. Είμαι η καθηγήτρια που θα βρει τρόπο να σου τσακίσει τα κόκαλα, όμως με άλλο τρόπο. Δηλαδή με άλλο. Δηλαδή. Με ένα βλέμμα, π.χ. Παιδιά... Ναι. Εντάξει, είναι και το βλέμμα, αλλά έχω τη φοβερή ικανότητα να ανακαλύπτω αδυναμίες. Οχ. Και μπορώ να γίνω πολύ κακιά και ηρωνική, δυστυχώς. Δηλαδή, οπότε... Θα του πεις, δεν έχεις μέλλον και τέτοια. Όχι. Όχι, όχι, τέτοια δεν λέει, Κλέρη. Όχι, αλλά ξέρω εγώ. Κωστάκη, θες να κοιτάξεις λίγο και εμένα και όχι μόνο τη Μαρία από το πλάι? Νεκρός ο Κωστάκης. Ναι. Κατακόκκινη Μαρία. Το λύσαμε το θέμα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Θα πω αλλά... αυτό, επειδή έζησα πολύ κοντά τα τελευταία χρόνια την Κλέρη και το πόσο πολύ υπέφερε, γιατί δεν της άρεσε αυτή η δουλειά. Καθόλου.
υπέφερε. Δηλαδή αυτό που ζούσαμε τα παιδιά μου κάποτε τις Κυριακές, μα αύριο έχουμε σχολείο και στα πατώματα, το ζούσα κάθε Κυριακή με την Κλέρη. Με το που έμπαινε η χρονιά, μετράγαμε ήδη ποιες ήταν οι αργίες, πότε θα καθότανε. Παιδιά, το ημερολόγιο μου ήταν ημερολόγιο φυλακισμένο. Ότι ναι, σβήνω μέρες ανάποδα. Άρα, μέχρι... όταν γνωριστήκατε, η Κλέρη ακόμη ήταν στο σχολείο. Ναι, μέχρι πέρσι ήμουν στο σχολείο. Και υπέφερε, και υπέφερε εκείνη, και δεν μπορούσα και να τη βοηθήσω, γιατί την έβλεπα ότι καταρακωνότανε. Δηλαδή, όταν πλησίαζε ο Σεπτέμβριος, τον Αύγουστο, είχαμε πένθος. Δεν μπορώ να σα το περιγράψω. Και το χειρότερο ποιο είναι, το χειρότερο. Ενώ αισθανόταν έτσι όπως αισθανόταν, είναι τόσο πολύ σωστή και ευσυνείδητη. Και ευσυνείδητη. Με αποτέλεσμα, την έβλεπες ότι ενώ ήταν δημόσιος υπάλληλος, άδειες ποτέ δεν έλειπε. Ποτέ. Αυτό της έλεγα. Η κατάρα του μαθητή είσαι, ρε κοπελιά. Δηλαδή, ας τα παιδιά, προφασίσου μια αρρώστια, μια γρίπη, τη μέση σου, λουμπάγκο, ξέρω εγώ. Όχι. Η Κλέρη ήταν εκεί, όπως έπρεπε να είναι. Δεν θα ζήλευαν πολύ την ευσυνειδησία της Κλέρης από τους δασκάλους. Αυτό όμως πόναγε την ίδια. Η ίδια δεν άντεχε. Μπορ, της έφαγα το κεφάλι λίγο. Το φάγε, το φάγε. Και βρήκε την ελευθερία της. Πήρε τη μεγάλη απόφαση. Μάλλον ένιωσε μέχρι να σταθεί στα πόδια σου μια οικονομική ανασφάλεια πέραν των άλλων. Κοίταξε, είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι ότι καταρχάς μεγαλώνεις και σου έχουν βάλει στο κεφάλι ότι να έχεις μια σταθερή δουλειά, να έχεις ένα μισθό. Σωστό. Το δημόσιο. Ενδοβαλμένα από την κοινωνία. Μόνιμη θέση που δεν κινδυνεύεις, βρεξιονίσει ο μισθός, ούτω καθεξής. Δηλαδή. Ένιωθα μεγάλη ανασφάλεια στο να πάρω μια τέτοια απόφαση. Από την άλλη, όμως, κάθε χρόνος που πέρναγε, εγώ βούλιαζα. Δηλαδή, πραγματικά, πλέον πίστευα ότι θα αρρωστήσω. Δηλαδή, είχα εγκλωβιστεί εντελώς. Και ξέρεις, είναι και πολύ δύσκολο για τις δικές μας ειδικότητες ξενόγλωσσες. Γιατί όταν ήμουν στο γυμνάσιο Λύκειο, ήμουν καλά. Μας μετατάξανε υποχρεωτικά στην πρωτοβάθμια. Και εκεί, για να κάνουμε μάθημα στην 5η και στην 6η δημοτικού μόνο, εγώ έπρεπε να πηγαίνω κάθε χρόνο σε 5 σχολεία. Δεν είχα επαφή με κανέναν. Σε κάθε διάλειμμα ήμουν σε ένα αυτοκίνητο να τρέχω στη Μουρλή να προλάβω να φτάσω στο άλλο το σχολείο. Δηλαδή ήταν, τι να σου πω, εφιάλτης. Και επίσης δεν μου πάνε τα μικρά παιδιά. Δηλαδή στο Λύκειο ήμουν ευτυχισμένη. Τι σας είπα πριν, από εδώ τα παιδιά, από εκεί και εκεί. Τώρα εδώ που τα λέμε και έτσι όπως τα θυμόμαστε, άνω κάτω στην έχω κάνει τη ζωή. Διότι η Κλέρη, όταν εγώ τη γνώρισα, έγραφε ιστορικό μυθιστόρημα, παιδιά. Α, με αυτό που το πας. Η Κλέρη έγραφε ιστορικό και έχει γράψει θαυμάσια ιστορικά με μελέτες, με. Τι λες. Ναι. Mm. Εγώ που τα διάβαζα τα ιστορικά της μυθιστόρηματα, όμως έβλεπα ότι η Κλέρη είχε ένα χειρουργικό νηστέρι όπου χρειαζόταν στις σκληρές σκηνές ιστορικών περιόδων της Ελλάδος. Και όχι μόνο. Και εκεί λίγο την έφαγα ότι... Και της το είχα πει ότι η ροπή σου δεν είναι εκεί. Πρέπει να σκοτώνεις κόσμο. Ναι, αυτό της είχα πει. Πραγματικά δηλαδή. Και της είπα ότι πρέπει να γράψεις αστυνομικό. Εκεί είναι το κάλεσμά σου. Με τα μπουρ που πολύ δημοκρατικά, εγώ πάντα, μου ομολόγησε ότι είναι λάτρης του αστυνομικού. Διαβάζει πάρα πολύ αστυνομικό και είχε και 2-3 ιδεούλες. Πρόσεξε, 2-3. Την πίεσα λίγο παραπάνω και ξαφνικά μου δίνει ένα χειρόγραφο το οποίο έχει τίτλο «Βασιλιάς πεθαίνει πάντα τελευταίος». Το διαβάζω. Ωραίος τίτλος καταρχήν. Εξαιρετικό βιβλίο. Το διαβάζω και εγώ που την είχα προτρέψει να γράψει αστυνομικό, δεν πίστευα ότι αυτό το κείμενο είχε βγει από την Κλέρη. Να σου σηκώνεται η τρίχα όμως. Λέω, τι γίνεται. Λέω, εγώ είμαι προκατηλημένη. Α, παπά, θα το δώσω στο Γιώργο. Το διαβάζει ο Γιώργος, ο οποίος ξεχνάει επί 2 μέρες να μου πει τη λέξη πεινά. Αυτό είναι πολύ ιστορικό. Για να μην πει ο Γιώργος πεινάω, κάτι έχει παιχτεί. Το τελειώνει, μου λέει, τι ήταν αυτό που διάβασα. Λέω, αυτό ακριβώς. Το δίνω στο γιο μου, ο οποίος είναι 30-something, άρα... Άλλο target group, ο οποίος την παίρνει νύχτα τηλέφωνο όταν το τελειώνει και της λέει, εμένα αυτό δεν έπρεπε να μου το κάνεις. Της λέει, έφαγα όλα τα τυράκια που μετάλλησε στη διαδρομή και μου χώνει στο χαστούκι, της λέει, τελευταία σελίδα, δηλαδή, εντάξει. Το πάει στον εκδότη, τώρα πρόσεξε, από τον Αλή στον Παπαλή, έτσι, από το ιστορικό, ένα crime από τα πιο δυνατά. Τρελαίνονται και βγάζουνε, κυκλοφόρησε δηλαδή πέρσι το «Βασιλιάς πεθαίνει πάντα τελευταίος»,
Και φυσικά απέσπασε πολύ. Απέσπασε τρομερές κριτικές, παρόλο που στην Ελλάδα γυναίκα και crime δεν πάει μαζί. Ναι. Έχουμε και αυτό το εμπόδιο. Και crime που δεν είναι στην Ελλάδα αυτό. Και crime που δεν διαδραματίζεται και στην Ελλάδα αυτό που το πας. Είναι Γερμανία. Γερμανία, Γερμανία. Έχει γράψει ότι εντάξει και το επόμενο είναι αυτό που θα βγει τώρα το Μάρτιο, οι τρεις ερωτήσεις. Το οποίο το διαβάζω ακόμα χειρότερο από το πρώτο. Εγώ έχω διαβάσει και το τρίτο. Ήταν που είχε 2-3 ιδέες. Καταλαβαίνετε. Θα γράψω το τέταρτο κατά τη σειρά. Ναι, το χρυσούλι μου. Και πλέον η Κλέρη πολιτογραφείται συγγραφέας crime. Επισήμως. Τέλειο, έτσι. Η Κλέρη πώς βρέθηκε με τα γερμανικά? Η Κλέρη μεγάλο στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Δεν ξέρω εγώ, το φράου είναι γενικό, δεν είναι παιδί μεταναστό. Όχι, ο πατέρας μου ήταν καθηγητής στο πανεπιστήμιο εδώ στο φυσικό και σε κάποια φάση του προτείναν να πάμε στη Στουτγκάρδη που ήταν το Ινστιτούτο το Max Planck να κάνει έρευνα εκεί. Πήγαμε λοιπόν, μείναμε κάποια χρόνια στην Στουτγκάρδη. Μετά η μαμά μου ως φιλόλογος άρχισε να δουλεύει στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Μονάχου. Πολύ δηλαδή γενικώς υπήρχε πολύ πηγενέλα με τη Γερμανία. Και, και πολύ... η άποψή σου για το σανδάλι και την χοντρή άσπρη κάλτσα? Δες την παντόφλα σου. Το θέλες τώρα, συγγνώμη, το θέλες. Πολύ μπράβο. Πάντα σας μιλάω, εμένα να μ' ακούτε. Κυρία Παντά, ελάτε πιο δίπλα μου, σας αγαπάω. Ναι, το κορίτσι μου είναι. Είναι διαφορετική η μενταλιτέ οι Γερμανοί από εμάς. Είναι, αλλά ναι, ισχύει. Ξέρεις τι όμως, έχουν ένα χαρακτηριστικό. Κοίταξε, είναι ψυχρόκολλοι, δεν το συζητάμε. Όμως. Το είπε πολύ λογοτεχνικά. Έτσι, έτσι, έτσι. Το έχω αυτό. Έχουν ένα χαρακτηριστικό που για μένα είναι μοναδικό. Γίνονται πάρα πολύ δύσκολα φίλοι σου, εάν όμως γίνουν, είναι σχέση ζωής. Ναι. Δεν χαλάει για κανένα λόγο. Και αυτό εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ. Σε αντίθεση με τους Έλληνες που γίνονται πάρα πολύ. Έλα, μεγάλε κολλητέ. Και αύριο δεν σε ξέρω, δεν σε είδα. Αυτό που έχεις καταπιεί το ρολόι είναι των Γερμανών. Αυτό είναι τον μπαμπά μου. Με τον μπαμπά μου δίναμε. Πάρα πολύ συνεπείς. Και πειθαρχημένη ή όχι. Ναι, και οργανωμένη και πειθαρχημένη, αλλά με το ρολόι είναι, δηλαδή, εγώ νομίζω σε ραντεβού να αργήσω 5 λεπτά σημαίνει ότι έχω πεθάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δίνουμε ραντεβού 10.30, 10.31. Φτιάχνει το ρολόι, παιδί μου, μαζί τη. Μου λέει, θα έρθω σπίτι στις 12. Όταν χτυπάει το κουδούνι, δεν κοιτάω το ρολόι. Ξέρω ότι είναι 12 και είναι 12. Και κάτι δευτερόλεπτα ίσως. Γιατί περιμένω απ' έξω λίγο, ξέρω, θα περάσει. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά ξανά εδώ στα Κακά Κορίτσια. Τι ωραία παρέα έχουμε φέρει σήμερα εδώ. Παιδιά, θα πρέπει να το κάνουμε πεντάωρο. Ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Λένα Μαντά, Κλέρη Θεοδόρου, η Έλενα έχει βγάλει τη βεντάλια, έτσι έχει γίνει σπανιόλα πάλι. Λοιπόν, η μία κρυώνει από εμάς, η άλλη ζεσταίνεται, αλλά και εσείς τα ίδια αντιμετωπίζετε. Το ακριβώς. Πρόβλημα στη σχέση μας είναι αυτό. Ναι, της το έχω πει. Για πείτε, για περνάμε πείτε. Περνάμε μεγάλη κρίση το καλοκαίρι. Ναι. Το καλοκαίρι, διότι στη το χειμώνα, στη τζιά, το δερματάκι μου εκεί θα τα αφήσω. Περίμενε. Το σπίτι. Είναι βάερο. Ευήλιο. Λοιπόν, βεβαίως. Είναι σε ένα λόφο. Φυσάει από παντού. Κυκλάδες, έτσι. Ναι. Έχει ψόφωγο. Κοιμάμαι παπλωματάκι το βράδυ. Α, την παιδί μου, είναι βέβαια. Έρχεται λοιπόν. Την πρώτη χρονιά βγάζει την Μπέμπελη. Τι κάνει η καλή φίλη? Πάει, παίρνει ανεμιστήρα οροφής. Της το βάζει. Ανεμιστήρα, όχι air condition. Τα air condition χάλια. Της το βάζει πάνω από το κρεβάτι. Ναι. Ξανάρχεται. Οπότε είναι σαν το χταπόδι πάνω από το κρεβάτι. Όχι, δεν της κάνει. Όχι. Υπέφερα πάρα πολύ. Όταν σου λέω πάρα πολύ. Δεν υπήρχε αυτό που πέρασα. Την επόμενη χρονιά που πήγα. Έφερε air condition μαζί. Έφερα το air condition μου μαζί το φορητό. Α, υπάρχει και φορητό. Δηλαδή, όπου πάτε πηγαίνετε, κυρία Μαντά, με το air condition. Στην τζιά που δεν έχει air condition. Α. Τη δεύτερη χρονιά είχα πάρει 2 air condition. Και ένα μικρό. Και έναν ανεμιστήρα. Και έναν ανεμιστήρα. Ένα ανεμιστήρα έξτρα. Αυτά όλα τώρα στο σπίτι στην τζιά είναι φτιαγμένο για να φιλοξενεί κόσμο. Γιατί έχει μια αυλή. Και γύρω-γύρω είναι τα δωμάτια. Και γύρω-γύρω. Και είναι ένα σπίτι διόροφο από τη μια και ένα σπίτι από την άλλη. Στο δικό μου λοιπόν το σπίτι. Τα air condition είναι, δίνει ζωή, ανάσες ζωής, ναι. Στο δικό της το σπίτι δεν μπορώ να πάω ζέστη πάρα πολύ. Και όταν έρχεται στο δικό μου το σπίτι, γιατί στο γράφουμε. Καπανδρίτη. Εγώ στο σπίτι μου. Για καλοκαίρι μιλάμε τώρα. Καλοκαίρι, έχω αγοράσει ντουλάπα κλιματιστικό. Αυτό που έχουν στις καφετέρειες που είναι τι κολόνα. Αλήθεια τώρα. Καλέ, ναι.
το οποίο δουλεύει μόνιμα στους ωραιότατους 18. 18! 18! Εγώ παίρνω τηλέφωνο πριν μπω μέσα. Κλείστε το κλιματιστικό, έρχομαι. Ναι. Ένα ναι, λεπτό. Ναι. Σας έχει τύχει σε ξενοδοχείο, παιδιά? Εγώ πάντα κλείνω το air-condition. Για πες για τα ξενοδοχεία. Εγώ το κλείνω το air-condition. Δεν μπορώ. Και σηκώνω με πονοκέφαλο και η μικρανία. Και έχω αν είναι ανοιχτό το air-condition. Εγώ, βρε παιδί μου, να σκάσω είμαι. Δηλαδή και χειμώνα είστε με air-condition στο κρύο. Ναι, το ζητάω και όταν δεν γίνεται, του λέω κλείστε το τελείω το κοντήσιο. Στο σπίτι τι κάνουμε με τον σύζυγο που θέλει στη συγκρίση? Όχι, και ο Γιώργος, μια χαρά. Πολύ καλά τα έχουμε βρει σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό έχουν μείνει παντρεμένοι τόσα χρόνια. Όχι, 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 όχι. Καπανδρίτη, έξω από το Καπανδρίτη. Σε ένα βουνό 462 εψάμετρο. Ναι, το χειμώνα το λέμε. Το χειμώνα. Κοιμούνται με ανοιχτό παράθυρο, παιδί μου, είναι άρρωστοι. Όχι, δεν κατάλαβε, το παράθυρο δεν κλείνει. Έχω τρία παράθυρα στην κρεβατοκάμερα, μην τυχόν, δεν ξέρει ποτέ. Να έχουμε τρία να είμαστε σίγουροι. Τα δύο εκ των οποίων είναι ανοιχτά. Φλεβάρι μήνα στο. Φλεβάρι μήνα. Μπορεί να χιονίζει. Να χιονίζει. Αυτό είναι το ιδανικό. Να χιονίζει έξω. Και τρομάζεται. Αχ, πάρα πολύ ωραίο. Είναι και γράφω με ανοιχτό παράθυρο. Το γραφείο μου είναι μπροστά στο παράθυρο. Έχω μπροστά μου, βλέπω μέχρι τη Νέα Μάκρη φτάνει η θέα μου. Λοιπόν, είναι ανοιχτό το παράθυρο. Μου έχει τύχει να κοκαλώσουν το δάχτυλο. Δεν το καταλάβω. Ένα θα σας πω. Έχουμε πάει καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη και κάνουμε το λάθος να νοικιάσουμε ένα διαμέρισμα, ένα Airbnb. Όλα. Το οποίο, ότι εγώ, εσύ, έχει air condition στο σαλόνι και σε δωμάτια. Στο δικό μου το δωμάτιο, το air condition κλειστό εννοείται. Εννοείται. Αλλά δεν μπορώ να βγω από το δωμάτιο. Γιατί το υπόλοιπο σπίτι σου πέφτουν τα αυτιά μέσα. Δηλαδή δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Έχω περάσει τρεις μέρες μέσα στο δωμάτιο κλεισμένη και τρέχοντας την πόρτα όταν να βγούμε. Απλά για να βγω έξω και να ξαναμπω για μέσα. Να πάει στο μπάνιο, βέβαια, στο συζητάμε. Δράμα. Ένα δράμα. Παιδιά, ναι, είμαι άρρωστη με αυτό. Έχω και το Καπανδρίτη εξυπηρετεί, γιατί δεν έχει ποτέ καύσωνα να του στείλει. Βέβαια. Να φτάσει 40 και. Από του 32 και πάνω όμω, για μένα είναι καύσον, λες και έχει 50 βαθμούς. Οπότε το air condition είναι ωραία αριθμισμένο 18 βαθμούς, όσο και τα ξενοδοχεία. Επειδή τα παλιότερα, πιο πριν, α πούμε, τα χρόνια προ-COVID, οι περιοδίες ήταν όλο το καλοκαίρι για μένα. Δηλαδή ξεκινούσα μέσα Μαΐου και τελείωνα τέλος Ιουλίου, ίσως και αρχές Αυγούστου, που δηλαδή σου μιλάω τώρα για 70 μέρες, 65 παρουσιάσεις, για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Έχω γυρίσει τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και το πρώτο πράγμα που ρωτούσα είναι air condition έχετε, και μου έλεγαν ναι βεβαίως, όχι, 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 δεν μου αρκεί αυτό. Πόσους βαθμούς? Όχι, λέει, είναι κεντρικό. Μα είναι κεντρικό, θα ρυθμίσετε το δωμάτιό μου στους 19 βαθμούς και θα φέρω και τον ανεμιστήρα. Ξέρεις ότι στην περιοδία πρώτα κατέβαιναν, είχα τρεις ανεμιστήρες. Τρεις μαζί μου. Οι οποίοι δούλευαν την ώρα της παρουσίασης. Γιατί δεν ήξερα εγώ το βιβλίο πολύ ότι θα έκανε ή που θα ήμουνα. Τρεις ανεμιστήρες γύρω, 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 γύρω. Γύρω και στη μέση εγώ. Κοίτα, ανεμίζει και το μαλλί, ωραία. Δεν το βλέπουν ως μια ιδιαιτερότητα οι χώροι που πηγαίνετε. Δηλαδή, με έχουν μάθει πια. Κοίταξε, η Μαντά είναι διάσημη για δύο πράγματα. Για το air condition που θέλει να είναι πάρα πολύ δυνατό και δεν τρώει ψάρι. Αυτό δεν το ξέρουν 800 βιβλιοπολία σε όλη την Ελλάδα και εκεί. Ψάρι, τι δεν τρώνε ψάρι? Δεν μετρώ, δεν μ' αρέσει. Το βάζω στο στόμα μου το ψάρι. Τα υπόλοιπα θαλασσινά. Τα υπόλοιπα θαλασσινά, ναι, δεν είμαι ρατσίστρια. Αλλά το ψάρι συγκεκριμένα, ούτε να το μυρίσω. Γιατί αυτό είναι παιδικό τραύμα. Δεν ξέρω, δεν το απεχθάνομαι, το μισό το σχένομαι. Και δηλαδή, τη μυρωδιά φαντάζομαι. Εννοείται πως ναι. Εννοείται πως ναι. Οπότε, επειδή μετά την παρουσίαση ακολουθεί πάντα ένα γεύμα με το βιβλιοπωλείο, οι βιβλιοπόλες έχουν φροντίσει οι πολιτές μας πιο πριν να ενημερώσουμε ότι η κυρία Μαντά δεν τρώει ψάρι. Λέει καθόλου, ούτε να το μυρίσει. Μην πάτε σε ταβέρνα. Λέω συγγνώμη, εγώ τους το βγάζω και πιο φτηνά. Τι θέλετε? Πηγαίνετε με. Τόσα ιταλικά υπάρχουν. Μια μακαρονάδα πετάχτε μου. Μην με πετάτε στο ψάρι. Είμαι κρέας. Πολύ ωραίες ταβέρνες. Μπορεί και κρέας και αυτό δεν με νοιάζει καθόλου. Και πασατέμπο δώστε μου. Ψάρι μη μου δώσετε. Είναι δύσκολες οι περιοδίες, κορίτσια, στα βιβλία σας. Κοίταξε, νομίζω ότι λένε πρέπει να απαντήσει αυτό. Εγώ ούτως ή άλλως έχω κάνει πολύ πιο σύντομες, αλλά είναι αγώνας δρόμου. Γιατί είναι κάθε μέρα σε άλλη πόλη, παράλληλα πέρα από την παρουσίαση πρέπει να πας σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, να απαντήσεις γραπτές συνεντεύξεις. Είναι διάφορα δηλαδή, που είναι πολύ πιεσμένο το πρόγραμμα.
Από την άλλη όμως είναι και πολύ ωραίο πράγμα, γιατί είναι η ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με τον κόσμο. Αυτό. Να γνωρίσεις κόσμο, να δεις το χαμόγελο απέναντί σου, να σου μιλήσουν για το βιβλίο. Έχει τώρα ιστορίες και να μνήσεις από αυτές τις επαφές του κόσμου. Πρέπει να έχετε πολλές. Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Μία περιοδία είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορείς να κάνεις. Σε σημείο. Επειδή εγώ το έχω κάνει αυτό που σου λέω, μπορεί να είχα και δύο παρουσιάσεις την ίδια μέρα. Πιο δύσκολο και από τη συγγραφή. Καλά, η συγγραφή είναι παιχνιδάκι. Εκεί είσαι μια χαρά με τον καφέ, το τσιγάρο, ό,τι κάνεις τέλος πάντων, τα κοκαλάκια σου, μια χαρά. Στις παρουσιάσεις πρέπει να είσαι γκράντε ή στα μέσα που έχουν τα τοπικά. Συν η παρουσίαση, συν ο κόσμος μετά, συν το τραπέζι. Δεν είναι εύκολο. Ναι, και εσύ πάντα γελαστή και επικοινωνιακή. Εννοείται πως ναι, γιατί είσαι το πρόσωπο του εκδοτικού. Δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις κάτι. Είσαι οι δημόσιες σχέσεις του εκείνη την ώρα. Και παράλληλα να μην θυμάσαι σε ποιο μέρος έχεις κοιμηθεί. Έχει τύχει να φύγει ο Γιώργος. Να πέσει πάνω σε τοίχο, γιατί το ένα βράδυ εκεί που κανονικά ήταν να κατέβει είχε του βάρει από το κρεβάτι και μέσα στον ύπνο του. Γκάπ! Μπερδευτήκατε από το ένα μέρος στο άλλο. Εννοείται. Έχει τύχει, ας πούμε, να μπούμε, να φτάσουμε σε ένα ξενοδοχείο στα Γιάννενα, ήμασταν συγκεκριμένα, και μου λέει ως πάνω σου πάρω καφέ και έρχομαι. Και την ώρα που γυρίζει, πάει στη ρεσεψιόν και μου λέει: ρε παλικάρι, σε ποιο δωμάτιο είμαι, και του κοίτα ποιο άνθρωπο. Του λέει, τι να σου πω τώρα, ότι έχω αλλάξει μέσα σε 10 μέρες 9 ξενοδοχεία. Λέει, έχετε δίκιο. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει λοιπόν το κομμάτι, το καθαυτό κομμάτι της παρουσίασης, που είναι υπέροχο, που έχεις έναν κόσμο που θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου, που σου κάνει δώρα, που... Ερωτήσεις, ναι, σου δίνει feedback για το βιβλίο. Που θέλει να φωτογραφηθεί, που χίλια δύο, που σου δίνει... Κλέρι δεν το αγαπάει αυτό το κομμάτι, που σου δίνει το μωρό του, πούμε, να το κρατήσεις, για να δείτε φωτογραφία εκεί, Κλέρι, το φρύδι έχει φτάσει στην Ιντάβια, δεν το συζητάμε, ναι. Όλα αυτά είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, που όμως έχει πάρα πολύ κούραση. Πολύ. Λοιπόν, πάμε σε άνω τελεία και σε λίγα λεπτά πάλι εδώ. Κυρία Μαντά, τα παιδιά σας τι σας λένε? Έχουν καταλάβει ότι έχουν μια διάσημη μαμά? Κοίταξε να δεις. Ο γιος μου αυτή τη στιγμή είναι 36. Η κόρη μου είναι 31. Όταν ξεκίνησε όλο αυτό, ήταν στην εφηβεία. Και εκεί έπρεπε να κρατήσω πολύ σκληρά τα λουριά. Γιατί τα παιδιά δεν ήταν έτοιμα να δεχτούν. Γιατί κοίταξε να δεις, όταν εγώ βγήκα με το σπίτι δίπλα στο ποτάμι το 2007 και ξαφνικά με ανακάλυψαν όλοι, ενώ ήταν το τέταρτο κατά σειρά βιβλία μου. Αλλά εκεί με ανακάλυψαν. Και άρχισαν συνεντεύξεις στα περιοδικά, στην τηλεόραση, με αναγνώριζαν στο δρόμο, μου πιάναν την κουβέντα. Αυτό δεν ήταν πάντα πολύ καλό. Ευτυχώς και τα δύο μου τα παιδιά, επειδή τα παιδιά ό,τι και αν τους πούμε, δεν παίρνουν από λόγια, παίρνουν από έργα. Όταν βλέπανε λοιπόν ότι η ζωή μας και η καθημερινότητά μας δεν είχε διαταραχθεί στο παραμικρό, η μάνα τους ήταν αυτή που θα πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, θα πήγαινε στο μπακάλι, που θα τσακωνόταν με το χασάπι αν δεν είναι καλό το κρέας, δεν άλλαξε κάτι. Λίγο ηρέμησαν. Φοβήθηκαν μη σε χάσουν, εισαγωγικά δηλαδή, έτσι? Όχι, εγώ φοβήθηκα μην τα χάσω. Ήταν πολύ εύκολο να ξυπαστούν και ξαφνικά είμαστε τα παιδιά της Μαντά. Ήταν και το επίθετο το οποίο ήταν πολύ, δηλαδή η κόρη μου ήταν 16 χρονών και τη ρωτάγανε όταν έλεγε το επίθετό της, ήταν και τζούρας κόρη. Τη μαντάρι την έχετε, θα λέει. Τη μαντάτη την έχετε και απαντούσε τίποτα, απλή συνωνυμία. Και όταν μου το είχαν πει και μου λένε καλά ρωτήσαμε, γιατί ξέρω πήγαινα στο σχολείο. Άλλαξε σχολείο και τη ρωτήσανε οι συμμαθητές της. Και έφτασα στα αυτιά της καθηγήτριας. Και μου λέει καθηγήτρια, τι συμβαίνει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Γιατί θεωρείτε, λέω, πρόβλημα τη μαγκιά της κόρης μου να μην θέλει να συνδέσει το όνομά της μαζί μου, τόσο ώστε όποιος την πλησιάσει να έρθει για τη Μαρία και όχι για τη Μαντά? Άρα λέω, αφήστε τα πράγματα έτσι όπως είναι, μια χαρά είμαστε με το παιδί. Απλά είχαμε κάτι θεματάκι, γιατί άμα βγαίναμε, ας πούμε, και κάποια κυρία ερχόταν να μου μιλήσει, η κόρη μου ήταν πιο ξινή, πεθαίνεις εκείνη την ώρα. Δηλαδή, μόνο αγενείς δεν είναι. Αλλά. Αχ, και η μαμά σου και αυτά. Και η Μαρία απαντούσε, για μένα είναι μόνο η μαμά μου, για σας είναι η Μαντά. Και έφευγε. Δηλαδή ήταν αυτό το διαχειριστικό κομμάτι δύσκολο, αλλά πολύ γρήγορα επανήλθαμε. Τώρα τι λένε για τη μαμά τους? Τώρα νομίζω ότι το έχουν πια σαν δεδομένο. Δεν τους κάνει καμία εντύπωση. Έρχονται οι φίλοι των παιδιών?
Ναι. Μπορεί να πει η Μαρία, ρε μάνα, θέλει η φίλη μου η Τάδε να έρθει να σου συζητήσει για ένα βιβλίο. Εάν τυχόν το πει αυτό φίλη της Μαρίας, η Μαρία της έχει πατήσει χ που είναι όλο δικό της. Ναι. Προφυλάσσουν, είναι η οικογένειά τους. Έξω από εκεί και πραγματικά αν καταλάβει φίλη ότι προσπαθεί να πλησιάσει για κάποιον άλλο λόγο, ναι. Έχει πατήσει χ, η Μαρία δεν ασχολείται καν με αυτό. Είμαι η μαμά τους και το έχω επιλέξει πολύ συνειδητά να μείνει εκεί. Το σπίτι μου είναι άλλο. Η δουλειά μου είναι άλλο. Με τι ασχολούνται? Ο γιος μου είναι επιχειρηματίας πλέον, η κόρη μου είναι ζαχαροπλάστης. Αλλά έχει δικό της χορό? Όχι, εκεί που ετοιμάζαμε κάτι να... Το έμεινε έγκυος. Έχω εγγόνι, οπότε πήγε λίγο πιο πίσω αυτό σχέδιο. Και πώς είναι η Λένα Μαντάος γιαγιά? Χαζογιαγιά. Πες μας. Να πει, αλλά μετά θα μιλήσω κι εγώ για τη χαζονονά. Για θα το βαφτίσει. Τέλεια. Λοιπόν, καταρχάς το παιδί μας είναι ένας κούκλος. Αρχίσαμε. Ναι, για πες. Και αυτό το λέει κάποιο που δεν συμπαθεί τα μωρά, έτσι. Σημειωτέων. Παιδιά, έχετε γίνει πραγματικά οικογένεια. Ναι. Το βλέπουμε. Έχετε γίνει οικογένεια. Με την Κλέρη και τα παιδιά μου την αγαπάνε πάρα πολύ. Και είμαστε όλοι μαζί, δηλαδή Χριστούγεννα. Στην Κλέρη πρωτοχρονιά σε μένα. Τώρα Πάσχα μου τα χαλά γιατί ξέχασα να σας πω το μεγάλο της ελάττωμα, το κορίτσι μου. Θα σου πω, η μία συμπληρώνει την άλλη τελικά. Ναι, ισχύει. Η Κλέρη είναι του «έλα πάμε φύγαμε». Ταξιδιάρα ψυχή. Στην κυριολεξία. Εξισηκώνει όμως. Εγώ είμαι μούχλα. Όχι πολύ, μη χαίρεσαι. Κάτι έχω κάνει. Κάτι, λίγο. Εγώ είμαι μια μούχλα, δεν θέλω να κουνιέμαι από το σπίτι μου αν είναι δυνατόν. Με την Κλέρη αυτό το πράγμα λίγο άλλαξε. Έχουμε πάει και τρεις φορές. Αμέ. Τρεις φορές με έχουμε πάει Μόναχο. Να τα λέμε κι αυτά. Πώ στα μέρη τη σε πάει. Ναι, στα μέρη τη με πάει. Εγώ δεν έρχεται αλλού. Χάθηκε μια Ιταλία, χάθηκε κάτι αυτό. Η κοίτα, ήταν να πάμε, ήταν πάμε Κωνσταντινούπολη, στη γενέτειρά μου τέλο πάντων. Αλλά ήταν η εγκυμοσύνη τη κόρη μου και δεν μπορούσα να φύγω. Όχι, δεν γινόταν. Ήταν πολύ κοντά οι ημερομηνίες. Θα πάμε, είπαμε την επόμενη χρονιά. Να ξεπεταχτεί λίγο ο μικρούλης. Λοιπόν, η Κλέρη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπήκε μέσα στην οικογένεια και τα παιδιά μου την αγάπησαν πάρα πολύ. Οπότε στα καλέσματα ή στον θα μαζευτούμε. Εάν η Κλέρη δεν μπορεί, η Κλέρη που είναι? Δηλαδή, παιδιά δεν μπορεί σήμερα, ας πούμε. Ναι. Άρα είναι σαν θεία η Κλέρη στην οικογένεια για τα παιδιά. Ναι, ναι είναι. Είναι και νονά του μωρού. Θα είναι νονά του μωρού. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω, παιδιά. Γι' αυτό σας είπα ότι αυτή είναι η φιλία. Είναι πολύ γλυκό σας συνέστημα. Ναι, όχι, έτσι που τα περιγράφετε και πριν. Φαίνεται ότι πιστεύετε ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Κάπως έτσι, να μην πω τόσο απλά. Σας είπα ότι αυτή η φιλία ήταν γραμμένη στα στρα. Ναι. Γι' αυτό. Ναι. Εκ του αποτελέσματος. Σαν όλα να συνωμότησαν έτσι. Α, ώστε ακριβώς. Δηλαδή πριν που έλεγε ότι τελικά πριν γράψει το βιβλίο που είπες ότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας, ναι. κλπ. Είναι σαν να καταλαβαίνω όλα να ότι δρόμο. Έπρεπε να συμβεί για να γίνει κάτι άλλο. Εγώ το έχω πει ότι αν χτύπα ξύλο δεν προκύψει κάτι άλλο με αυτό το κομμάτι τέλος πάντων. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μου έχει κάνει ποτέ η ζωή. Γιατί από εκεί και μετά αλλάξαν τα πάντα. Άλλαξε ο τρόπος που σκεφτόμουν. Όσο κλεισέ και να ακούγεται, παιδιά, άλλαξε ο τρόπος που σκεφτόμουν. Άλλαξαν οι προτεραιότητες μου. Έκανα άλλα πράγματα στη ζωή μου. Και όλα αυτά οδήγησαν σε καταστάσεις και στη δικιά μας την φιλία που ήταν για κυρία δηλαδή. Μαντά, άλλες στενές φίλες είχατε πριν. Αλλά αυτή είναι η πιο στενή, Όχι. Πέρασε πολλοίς κόσμος από τη ζωή μου, αλλά δεν έμεινε. Η προδοσία είναι κάτι το οποίο δεν το αποφεύγεις στη ζωή. Χάθηκε κόσμος όταν γίνατε διάσημοι. Τους έκανα εγώ να φύγουν, γιατί κατάλαβα ότι είχαν αρχίσει να έλκονται από το όνομα. Το 2007 είχε γίνει ένα πολύ μεγάλο μπαμ με το ποτάμι. Ξαφνικά έντυπα, εφημερίδες, όχι Αθηνός, όχι Καθημερινή, όχι Life and Style, βραβεία. Άρχισε ένα τέτοιο πράγμα, το οποίο κάποιοι βρέθηκαν δίπλα μου για τους λάθος λόγους και εγώ αυτό δεν το μπορούσα να το δεχτώ. Δεν γουστάρω τις αυλές.
Τσαυλοκόλακες δεν τις θέλω. Και κάποιοι απ' την άλλη μπορεί να μην μπορούσαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και αυτό. Και όχι. Κανένας από αυτούς. Απλά η προδοσία. Είναι κάτι το οποίο το έχω βιώσει πολύ έντονα στη ζωή μου. Τις πρώτες φορές πόναγε. Μετά, όπως λέει και ο Λιόπουλος, συνήθισα πια, μ' αρέσει. Η Κλέρη είναι η αδελφή της ωριμότητας πια. Δηλαδή τα κριτήρια, χωρίς και ίδια να το καταλάβει, όταν έχει καηλή στο χυλό, έλεγε γιάνφη σας και το γιαούρτι. Τα τσακαρίσματα πέσανε. Αυτή η οποία έπεσε τελευταία όσο χειρό ήταν η κόρη μου. Που της έδωσε το παιδί για να το βαφτίσει, γιατί φοβόταν πάρα πολύ για μένα. Φοβόταν επειδή έβλεπε ένα δέσιμο τρομακτικά γρήγορο και σαν δυο μαγνήτες. Μου το είχε πει, φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα πολύ, θα πονέσεις, μου λέει, δεν με νοιάζει κάτι άλλο. Μετά πια κατάλαβε ότι... Πάντως και δύο διαφορετικοί κόσμοι. Η μία γερμανικής κουλτούρας, η άλλη Κωνσταντινούπολη. Ναι, εντελώς. Εντελώς. Έχετε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, και μεγάλωσα εκεί. Τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήταν εκεί, 6 χρονών στην Ελλάδα. Ήρθα για να πάω σε ελληνικό σχολείο. Mm-hmm. Έχετε εικόνες. Πολλές εικόνες, αλλά δεν χρειάζεται και πολύ, γιατί η πόλη, όταν όλη μου η οικογένεια, επειδή απελάθηκε το 64, ήταν ήδη εδώ. Και όταν ήρθαμε και εμείς το 70, η πόλη ήταν ήδη εδώ, μας περίμενε. Δεν τις ξεφεύγεις τις πόλεις. Οι πολίτες που φύγαν από εκεί την πήραν μαζί τους, την ξαναστήσαν εδώ. Οπότε σε τραπέζια, καλά, μ' ακούσε εμένα, να βρεθώ με τη θεία μου. Έφυγε η προφορά επί τόπου. Επί τόπου, έχουν αρχίσει να σε πω και να με πεις. Το άμα τα παιδιά μου, αφού γελάνε και μετά και την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αρχίζει αυτό. Πρε παιδάκι μου, τι να ψήσω σήμερα. Και μου λέει Μαρία, έλα μαζέψου μαμά. Επανήλθε, έλα οι εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ναι, γιατί μου φεύγει. Και είναι και αυτή η κουζίνα, ρε παιδιά. Είναι αυτή η κουζίνα. Που ενώνει του. Με κοιτάς και το λες αυτό. Σου φαίνομαι να μην υποφέρω πάντω. Στα μάτια εγώ κοιτάω. Κορίτσι μου, στα μάτια κοιτάς, αλλά και πιο κάτω να κοιτάξει. Είναι που τρέχουν και εμένα τα σάλια, παιδιά. Δεν υπάρχει. Είναι αυτό το οποίο νομίζω ότι το κουβαλάμε στα κύτταρά μας. Λοιπόν, πριν λίγο καιρό, πριν λίγες μέρες, ήμουν καλεσμένη στον Πατριάρχη. Mm-hmm. Και έχω να πω ότι έχουν μια εξαιρετική ζωή. Συνάντησα κάποιους Έλληνες που εγκατέλειψαν στην κρίση την Ελλάδα για να πάνε να ζήσουν στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, και αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ναι. Και μου είπαν ότι περπατάμε δίπλα στο Βόσπορο και αισθανόμαστε μια ευτυχία. Θα σου πω, οι πολίτες δεν έφυγαν οικειοθελώς από την πόλη. Το 64 ήταν μια απελάσεις, παιδιά. Ο παππούς μου απελάθηκε το 64. Με μια βαλιτσούλα με τα προσωπικά του αντικείμενα. Αυτά του δώσαν 72 ώρες για να εγκαταλείψει την πόλη. Η οικογένειά του λοιπόν πίσω δεν είναι να μείνουν μόνοι τους. Υποχρεώθηκαν να έρθουν στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα δεν τους άνοιξε και τις αγκαλιές της. Ήταν ξένοι και εδώ. Τουρκός μπορεί. Αυτή ήταν η επίσημη. Ξένοι και εδώ. Ναι, οπότε ξαφνικά βρεθήκαν σαν τον κόλωσο της Ρόδου. Το ένα πόδι από εδώ, το άλλο πόδι από εκεί και δεν έχω που να πατήσω. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα να αναβιώνουν, δηλαδή έτσι και βρεθούν πολίτες όλοι μαζί. Παιδιά, είναι η πόλη. Θυμάσαι εμείς τότε στην πόλη αυτή η κουβέντα. Ναι, ναι. Είναι μόνιμα. Οπότε, ναι, δύο γλεντζέδες. Ναι, αλλά με ευπρέπεια. Ναι, ευπρέπεια. Πραγματικά ανθρώπινες σχέσεις, εξωστρεφείς άνθρωποι. Ναι. Ένα τελετουργικό η κουζίνα με τα μπαχάρια και τα τέτοια. Εννοείται. Δεν ξέρω. Η κουζίνα χωρίς μπαχαρικό δεν υπάρχει κουζίνα καταρχάς. Εγώ θυμάμαι το θείο μου όσο ζούσε. Που είχε έρθει και αυτό το 72 στην Ελλάδα, δεν υπήρχε περίπτωση να εμφανιστεί χωρίς σακάκι. Δεν υπήρχε περίπτωση να σηκωθεί να χαιρετήσει κάποια κυρία που έμπαινε και να μην κουμπώσει το σακάκι του. Ξέρεις, αυτές οι χειρονομίες. Ναι, λεπτομέρειες που. Ναι, το οποίο πρόσεξε τώρα. Μία κουλτούρα πολίτικη. Βαθιά πολίτικη. Μία κουλτούρα γερμανική. Δύο άνθρωποι τελείως διαφορετικοί με διαφορετική εξέλιξη. Γιατί πολλές φορές την πειράζω, ας πούμε, με τις μουσικές της επιλογές και τις λέω να δεις. Και εσύ είχε μάνα φιλόλογο, εγώ μοδίστρα. Εγώ μεγάλωσα με Στράτο Διονυσίου και Λίτσα Διαμάντη. Τι ακούει. Τι γίνει. Όχι, εγώ είμαι πιο τη ξένη μουσική. Ναι, καλά. Προθέσει. Πού πηγαίναμε και είχε μουσική. Είχαμε πεθάνει στο γέλιο. Τι είχε, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω τι είχε. Ξέρω ότι κόντεψα, λέει Παναγία μου, σε κηδεία πάμε τώρα. Είχα τρελαθεί με αυτά που άκουγε. Τι άκουγε, η Πασπαλά ήταν, παρακαλώ, και ήταν το Summertime in Prague. Υπέροχο.
Κατάλαβε τι περνάω. Πασπαλά όμως. Πασπαλά, καμάρι μου, αλλά και αυτό έχει την ώρα του. Άμα είναι να με πα. Δηλαδή, είχα αρχίσει και έφευγα. Είχα δυσφορία, τη λέω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό θέλουμε και τα ακούμε τώρα. Αλλά είσαι ενοχλή. Όχι, ρε, τη λέω, στο σακυρκέφι. Να ρωτήσω, στο συγγραφικό βγαίνει η πόλη καθόλου? Στα δικά μου, ναι. Στα αυτό που γράφουμε μαζί, όχι. Ωραία ιδέα. Είναι, στα, όχι, όχι, μίμη, γιατί μιλάς τώρα. ναι, όχι, καμάρι μου. Που δεν είναι κακή ιδέα τώρα. Έλα. Ναι, θα τα ακούμε μετά. Στο συγγραφικό το δικό μου έχει βγει και έχει βγει και αυτούσια ιστορία. Ήταν η Θεάνο Ηλίκαινα της πόλης που ήταν πόλη και μάλιστα τα γεγονότα τα Σεπτεμβριανά. Και το γράμμα από χρυσό, αλλά νομίζω ότι βγαίνει παντού η πόλη. Εμένα μου ξέρει. Ναι, αναβλύζει από τα κύτταρά σου. Ναι, δεν γίνεται. Υπάρχει μια ανάμνηση 6 ετών από την πόλη. Υπάρχει μια ανάμνηση 4 ίσως ετών, το οποίο είχαμε βγει με τη μητέρα μου στο δρόμο, κάπου πηγαίναμε, δεν θυμάμαι, και πέσαμε πάνω σε μια διαδήλωση. Θυμάμαι ακόμα τις φωνές των Τούρκων που έρχονταν και τη μαμά μου να με σέρνει. Και χωθήκαμε σε ένα κομμωτήριο, γιατί φοβήθηκε η μητέρα μου. Αυτοί οι οποίοι έζησαν τα Σεπτεμβριανά του 1955 δεν τα ξέχασαν ποτέ. Η μάνα μου ήταν τότε 12 χρονών. Είχε μνήμες. Ναι. Το νεκροταφείο στο Σισλί που βγάζαν τους νεκρούς από τους τάφους και τους μαχαιρώνανε. Τους νεκρούς μαχαιρώνανε. Ναι. Αυτές είναι εικόνες που δεν φεύγουν από το. Ναι, ακριβώς. Οπότε έβλεπες ότι όλοι μας είχαμε πρόβλημα με τις διαδηλώσεις. Ακόμα το έχεις εσύ. Εγώ ακόμα το έχω. Εγώ άμα δω διαδήλωση με πιάνει. Όχι, φωνή αν ακούς την αντίθεση. Φωνή. Έφυγα. Ναι. Έφυγα. Αμέσως. Τι έγινε. Όλα αυτά που γίνονται με τους Τούρκους σας βάζουν σε μια ανησυχία. Υπάρχει μνήμη αυτή. Υπάρχει ο φόβος και υπάρχει η βεβαιότητα ότι αυτή είναι μια ράτσα που δεν πιάνονται φίλοι. Και μιλάω όχι για τους ίδιους, τον απλό λαό, γιατί με αυτούς έχουμε πολλά κοινά, πάρα πολλά κοινά. Είναι η πολιτική, αυτή η πολιτική με όμικρον γιώτα και η πολιτική ναι. με ήττα, είναι το α και το ω που δεν πρόκειται ποτέ αυτοί οι δύο λαοί να έρθουν κοντά. Δυστυχώς, γιατί έχουμε πολλά κοινά λόγω κουλτούρας, θέσεις, 4 χρόνια, 400 χρόνια... Μα όσοι έχουν έρθει εδώ ή έχουν πάει Έλληνες εκεί, αυτό λένε ότι ο λαός αγαπάει ο Έλληνας. Μα κάνουν τρελή χαρά όταν βλέπουν. Εγώ τώρα είχα πάει το Σεπτέμβρη Καπαδοκία. Ήταν όλοι με το που ακούγονται ότι είμαστε από την Ελλάδα, δηλαδή μέσα τρελή χαρά. Φοβερό ταξίδι αυτό στην Καπαδοκία. Πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Η κυρία το έκανε, εγώ δεν συμμετείχα. Η κυρία τι έχει να πει για τους Γερμανούς, δεν μας συμπαθούν ούτε κι αυτοί πολύ. Δεν τους χωνεύω. Αμά. Καθόλου. Ναι, αλλά πήγατε 3 φορές στη Γερμανία. Τι να κάνω, με κουβέλησες. Έλα καλά, που σου άρεσε. Καλά ήταν, αλλά επειδή ήσουν εσύ. Φάγατε γκράφον και σάουκρουτ. Πες ποιο τρώω. Το μπρατ κατόφελ. Τις πατάτες, τις ψητές που είναι στο κουτυρό και έχει και το κρεμμυδάκι μέσα και το μπέικον. Τέλειο. Πώς το είπες αυτό? Μπρατ κατόφελ. Αυτό δεν το είπες. Μα είναι γλώσσα αυτή. Μα δεν είναι χρυσή μου γυναίκα. Μουσικότατη. Έλα, λέμε και τίποτα αν περνάει η ώρα. Γιατί όχι, μαζί που πήγαμε ναι. Αλλά τώρα για πες που ετοιμάζεσαι να πας, Χρυσούλη μου. Τώρα θα πάω Σιγκαπούρη και Βιετνάμ και Καμπότζη. Λοιπόν, το Βιετνάμ είναι μια εξαιρετική ταξιδιωτική εμπειρία. Είναι μόνο για ταξιδιώτες και όχι για τουρίστες. Είναι ένα ταξίδι κομβικό που σου αλλάζει την οπτική απέναντι στα πράγματα. Κανόν στην πορεία σου να μου έρθει άλλη. Θα σε πάρω τηλέφωνο να μου πει τι λεπτομέρειε. Λούκι, θα τραβήξω. Κοίταξε, εμεί ταξιδεύουμε πάντα μόνοι μα, χωρί γκρουπ κτλ. Οπότε πέφτει πολύ μελέτη πιο πριν. Αλλά είμαστε και δύο ευτυχώς πάρα πολύ των ταξιδιών. Κάνουμε πολύ περίεργα ταξίδια και είναι η χαρά της ζωής. Ναι, σήμερα φέτος μου είπε: Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη. Δεν έχουμε κανονίσει ταξίδι. Λέω να με αφήσει ήσυχη. Έχω ένα εγγόνιο αυτή τη στιγμή. Θα σου έρθει με ιδέες όμως. Θα έρθει με πολύ ωραίες ιδέες. Ναι, ευτυχώς. Σιγκαπουριανές ή Βιετναμέζικες. Παιδιά, φύγαμε πολύ μακριά. Δεν έχει σημασία. Αφού ανοίγει το μυαλό της, θα της έρθουν εγκλήματα διάφορα. Ναι, κοίτα, το θέμα δεν είναι να ανοίξει άλλο το μυαλό της. Κινδυνεύουμε πλέον. Το θέμα είναι λίγο να το μαζέψουμε το θέμα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω για το Regency Casino Montparnasse που έχει κορίτσια φοβερό brunch. Στο 1055 μπορείτε να φάτε πάρα πολύ ωραία πρωινά. Ξέρεις πόσο καιρό λέμε να πάμε? Δεν έχει πάει. Θα σας καλέσουμε εμείς. Regency Casino Montparnasse, μόνο με 19 ευρώ το άτομο, στο βουνό εκεί ψηλά. Θα παίξουμε και τίποτα.
Δεν θα ποντάρουμε στην τύχη μας. Δεν με έχεις πάει. Βέβαια. Εγώ θα σας πω κάτι για το Vodafone TV, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραίες σειρές και ταινίες της HBO, ναι, που μπορείτε να δείτε. Καταπληκτικές. Σε προγράμματα Fiber 100. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, όμως μπείτε στο vodafone.gr. Ξέρετε τι με έχει βάλει η κυρία Μαντά να κάνω? Δεν μου έχει τύχει στα 26 χρόνια που κάνουμε ραδιόφωνο. Δεν μου έχει ξανατύχει. Τις κάνω αέρα. Μα είσαι φιλόντρια. Το πρόβλημα είναι και σε μένα μαζί όμως. Εθελόντρια air condition. Θα σου θυμίσω δύο περιστατικά. Το πρώτο είναι έχουμε πάει σε κέντρο να τα προαπαγορεύσεως καπνίσματος. Η Κλέρι είναι δίπλα μου, είναι, δεν καπνίζει εκείνη, αλλά και εγώ δεν καπνίζω συμβατικό τσιγάρο. Ξαφνικά δεν υπάρχει οξυγόνο μέσα στην αίθουσα, διότι είναι αυτή η εθαλομίχλη του. Ναι. Εγώ είμαι με τη βεντάλια μου, εννοείται, και λέω, όχι, τώρα θα την παγώσω που κάθεται δίπλα μου. Και μου λέει η Κλέρι, όχι, σε παρακαλώ. Με σώζει αυτή τη στιγμή, λέω, ήρθε η ώρα. Έτσι να πεθάνω εκείνο το βράδυ. Ναι, και έχουμε πάει σε μία βράβευση. Η Κλέρ έχει την. Δεν ξέρω γιατί είχε αυτή την έμπνευση να φορέσει σορτσάκι. Ένα πολύ ωραίο σορτσάκι, πολύ σηκάτο. Εγώ έχω φορέσει μακρύ φόρεμα. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Αλλά μέσα στο Μέγαρο Μουσικής ήταν. Στο Μέγαρο Μουσικής και έχει μια θαυμάσια, υπέροχη, δροσερή ατμόσφαιρα. Ψόφο. Όπου ακούω, η Κλέρι έχει αρχίσει και αλλάζει χρώμα πια. έχει παγώσει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ευτυχώς το φόρεμά μου ήταν πάρα πολύ φαρδί. Ναι. Οπότε έχω πάρει, παιδιά, το φόρεμά μου, το έχω κάνει κουβέρτα πάνω στην Κλέρι. Και η Κλέρι είναι σφιγμένη δίπλα μου και δεν τολμάω να κουνηθώ. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ναι, παιδιά. Μα τι να την κάνω, έχει θέμα το κορίτσι μου. Λοιπόν, γυναικεία υπόθεση νούμερο 2, φίλη απειρά. Ένα βιβλίο που γράψατε μαζί. Ένα ακόμα βιβλίο. Το δεύτερο κατά σειρά. Ναι. Το πρώτο ήταν η γυναικεία υπόθεση και μετά βάλαμε και τον υπότιτλο Φίλια Πειρά. Είναι τα φιλικά πειρά. Mm. Τα φιλικά εκατέρωθεν πειρά. Τα έχουμε δεχτεί όλοι κατά καιρούς. Αυτό. Έτσι ξεκίνησε η σκέψη. Έτσι ξεκίνησε η σκέψη. Απλά εδώ το κορίτσι μου λίγο το. Το άφησα λίγο πιο ελεύθερο. Στο πρώτο λίγο την κράτησα. Ναι. Βγήκε ένα καθαρό, αιμοσκληρό, πυρηνικό crime βιβλίο. Το οποίο θα σου πω τι πρόβλημα έχουμε. Όταν αποφασίσαμε να. Όταν πρότεινα εγώ να γράψουμε το πρώτο, γιατί ήταν δική μου ιδέα, ήταν η περιραίουσα ατμόσφαιρα με τις γυναικοκτονίες που μας είχε επηρεάσει πάρα πολύ. Και ένα συγγραφέας πάντα επηρεάζεται από αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Οπότε λοιπόν ήταν μονόδρομος να ασχοληθούμε με γυναικοκτονία στο πρώτο. Στο δεύτερο, εκείνη τη χρονιά, εκείνο το καλοκαίρι που έχουμε σχεδιάσει το βιβλίο, έχουμε ήδη βρει και τη συνεχεία του. Δηλαδή τα φίλια πειρά τα ξέραμε από πέρσι το καλοκαίρι. Έχουμε ξεκινήσει, το δουλεύουμε μια χαρά. Το βασικότερο όλων είναι ότι αμέσως μόλις βγαίνει το βιβλίο, αρχίζουν και σκάνε τα περιστατικά με το bullying των ανηλίκων, το οποίο πραγματεύεται αυτό το βιβλίο. Mm-hmm. Και σοκαριστήκαμε. Ναι, είπαμε ότι έχουμε προφητικές ικανότητες που δεν είναι πολύ ευχάριστες. Και τις είπα να προσέξουμε λίγο το τρίτο, τι θα γράψουμε, γιατί φοβάμαι. θα μας τραβάνε μόνο στην ασφάλεια, αυτό σου λέω μόνο. Και έτσι βγήκε αυτό το βιβλίο, το οποίο είπαμε είναι λίγο πιο. Λοιπόν, το παγόνι, αλεπού, το φίδι, το γουρούνι, η καμιλοπάρδαλη και ο λύκος, τι είναι αυτά? Πες εσύ. Λοιπόν, έχουμε την Antinoe Productions, η οποία είναι μια εταιρεία παραγωγής κατά μία έννοια ή αλλιώς ένας δολοφόνος με σύμπλεγμα θεού. Όπως ο Νόε λοιπόν είχε σκοπό να διατηρήσει τα ζώα, να τα σώσει από την καταστροφή και από τον αφανισμό, ο δικός μας θέλει ακριβώς το αντίθετο, θέλει να τα εξαφανίσει από το χάρτη. Έχουμε 6 ζώα, τα οποία έχουν κάποια χαρακτηριστικά, ανθρώπινα χαρακτηριστικά που τους αποδίδει ο δράστης, κακά χαρακτηριστικά, και τα οποία θέλει να εξοντώσει. Θέλει να τα εξοντώσει, μάλλον θέλει πρώτα να τα βασανίσει και μετά να τα δολοφονήσει, ζωντανά, με ζωντανή μετάδοση στο Instagram, το οποίο παράλληλα παίζεται και σε τηλεοπτική μετάδοση σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε. Κάτσε ρε παιδιά. Κάτσε ρε παιδιά. Αυτό δεν το διαβάζεις βράδυ. Όχι! Όχι κατά το μεσημεράκι, να μην είναι και σουρουπώσει. Μην έχει φάει και πολύ πιο πριν όμως. Ναι, η αλήθεια είναι. Άρα στη συνεργασία αυτή που το καταλαβαίνω, το βασικό crime story, έτσι. Είναι η Γερμανίδα, παιδί μου. Έτσι είναι εδώ. Εσύ
τι δουλειά έχω εγώ εκεί. Όχι, θα το δεχτώ, μην νομίζεις. Τι ακριβώς. Ναι. Θα σου πω. Στο πρώτο βιβλίο, τη γυναική υπόθεση, ναι, με τις γυναικοκτονίες, τα είχαμε πολύ ωραία μοιρασμένα. Δηλαδή, είχαμε αποφασίσει ότι θα γράψουμε ένα βιβλίο αστυνομικό μεν, αλλά θα είχε και κοινωνικές προεκτάσεις, γιατί και αστυνομικοί είναι άνθρωποι και έχουν μια προσωπική ζωή. Και έτσι εμφανίσαμε μια γυναίκα αστυνόμο, η οποία όμως μεγάλωνε μόνη της ένα παιδί με σύνδρομο Άσπεργκερ. Ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Άρα λοιπόν, πραγματικά, εκεί είχαν χωρίσει τα κεφάλαια. Ναι. Η Κλέρι έγραφε το πιο σκληρό κομμάτι και εγώ ήμουν στα κοινωνικά. Σε αυτό δεν ήταν ευδιάκριτα πια τα όρια. Ναι. Δηλαδή αυτό το βιβλίο γράφτηκε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ανακάλυψα ότι μπορεί να έχω και λίγο έτσι. Καλέ το όχι, μην τη βλέπετε έτσι. Δολοφονικό μυαλό. Να τα. Ναι. Και αυτό το βιβλίο μπλέχτηκε πάρα πολύ με την έννοια. Ήταν γελίος ο τρόπος που γράφτηκε. Όχι, σε βαθμό παράνοιας μπλέχτηκε. Παράνοια, αυτό το παράνοια. Πραγματικά δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το διανοηθεί άνθρωπος που γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Να είμαστε και οι δύο δίπλα-δίπλα με τα λάπτοπ. Να γράφει μία, να ξεκινάει η μία το κεφάλαιο, να το πιάνει η άλλη να το συνεχίζει. Μία παράγραφο η μία. Μία παράγραφο η άλλη. Ή, και αυτό ήταν το ακόμα πιο παρανοϊκό, υπαγόρευε η μία στην άλλη και αυτή που έγραφε πρόσθεται και τα δικά της μέσα. Παιδιά, μιλάμε για την απόλυτη συνεργασία. Ναι, ναι, και πέρα από αυτό η τρέλα ποια είναι, ότι όταν τελειώσαμε και πήγαμε πια στη φάση της επιμέλειας. Μας ρώταγε η επιμελήτρια, αυτό ποια το έγραψε. Δεν ξέραμε. Δεν θυμόμασταν. Δεν ξέραμε. Δεν μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε εμείς ποια έγραψε τι. Και έχουμε όλους τους φίλους μας που μας λένε με μεγάλη περηφάνεια. Εγώ κατάλαβα, αυτό το έχεις γράψει εσύ, αυτό το έχει γράψει η Λένα. Όχι, δεν ξέρω. Ψάχνουμε τα χαρτιά μας, ας πούμε. Ναι, και δεν είναι. Και δεν έχει καμία σημασία. Απλά δουλέψαμε πάρα πολύ. Είχε πολύ πάθος αυτό το βιβλίο. Ενώ είχαμε κάνει ωραία προεργασία και είχαμε πει ότι θα το πάμε και λίγο πιο με ρέγουλα. Μπα καθόλου. Φτάσαμε να δουλεύουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είναι να δουλεύεις 7 το πρωί με 9 το βράδυ. Όταν τελειώσαμε και γράψαμε τη λέξη τέλος, θυμάμαι ότι βάλαμε τα κλάματα και δύο. Είχαμε κουραστεί τόσο πολύ, το είχαμε απολαύσει τόσο πολύ, αλλά είχε τελειώσει. Λοιπόν, γυναικεία υπόθεση νούμερο 2, Φίλια Πυρά, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Αναζητήστε το από τις εκδόσεις Ψυχογιός, όπως και τα υπόλοιπα βιβλία τους. Λένα Μαντά και Κλέρι Θεοδόρου έχουν και η καθεμία τα δικά της βιβλία, αλλά και στη σύμπραξη είναι πάρα πολύ ωραίες. Θα κάνετε και άλλο βιβλίο μαζί. Καλά, έχουν πάρει φόρα. Τι! Άκου τι λέει τώρα. Και θα γράφετε και η καθεμία μόνη και μαζί. Ναι, και μαζί και μόνη. Και σκέφτεστε να είναι μόνο crime, μπορείτε να παίξετε κι άλλη μπαλίτσα. Αχ, κοίτα, τούτο το κορίτσι που έχω μπλέξει, δεν ξέρω, παιδιά. Είναι δολοφονικό όμως. Ποτέ δεν λέμε ποτέ. Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι. Θα το βλέπατε αυτό ταινία. Ναι, ξεκάθαρα ναι. Και σειρά, και ταινία. Σε κανένα σας βλέπω εγώ, παιδιά. Αμήν, από το στόμα σου και στο ταυτί. Εμείς είμαστε πολύ ανοιχτές σε κάτι τέτοιο, γιατί θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο. Είναι κάτι το οποίο θα έχει απήχηση. Θέλω να σας πω ότι είσαστε πρότυπα γυναικών, διότι δεν συνεργάζονται πολύ εύκολα δύο γυναίκες. Σχεδόν καθόλου. Άσχετα αν μιλάμε και έχουμε απέναντί μας άλλο ένα δίδυμο. Αυτό. Ένα πολύ καλό παράδειγμα. Ναι, παρόλα αυτά όμως δεν φημιζόμαστε οι γυναίκες. Για αυτά. Ναι. Συνήθως υπάρχουν ανταγωνισμοί. Υπάρχουν ανταγωνισμοί, ένας πιο περίπλοκος τρόπος σκέψης, ξεκάθαρα ούτως ή άλλως. Μια κατηνιά. Μια κατηνιά, ίσως και δύο μπορώ να σου πω. Και τρεις, μην το περιορίζουμε. Το πισόπλατο μαχαίρωμα το έχουμε ανεβάσει σε επιστήμη. Ναι. Οπότε είναι λιγάκι δύσκολο. Γι' αυτό λέμε ότι ναι, ήταν καρμικό. Τέλεια. Εγώ θα έλεγα ότι η τετράδα εδώ δίνει το μήνυμα ότι οι γυναίκες και μπορούν να υπάρξουν φίλες. Φυσικά. Και μπορούν να συνεργαστούν καλά και η καλή συνεργασία φέρνει θαύματα και επιτυχία. Πάντα. Ισχύει. Πάντα. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Μας τιμήσατε. Ευχόμαστε και σε άλλες επιτυχίες. Ευχαριστούμε. Λένα Μαντά και Κλέρι Θεοδόρου. Θέλουμε πολλά βιβλία από εσάς ακόμη. Τα περιμένουμε. Θα τα έχετε. Θα τα έχετε. Φιλάκια. Φιλάκια.